Παιδιά, χρόνια πολλά, έτσι, σε αυτούς που γιορτάζουν και σε όσους και σε όσους. Άκου το στίχο, ρε παιδί μου. Άγιε Δημήτρη μου, Θεσσαλονίκη μου. Ποιο το λέει? Και κομματά. Δεν το είχα ξανακούσει. Είναι ένα κουμιώτη που λες αμέσως πετάχτηκε σου. Δεν το είχα ξανακούσει. Μια, εγώ τις μπερδεύω. Και Πόπη Αστεριάδη, μια γενιά από τραγουδίστρες. Έλα Τρίφωνα, πες μας, ποια είναι η Ρένα Κουμιώτη, Πόπη Αστεριάδη? Έλα. Έλα, πες. Έλα, χαμήλωσε. Τώρα θα μιλήσει ο Τρίφωνας να μας πει τις τραγουδίστρες. Ναι. Ρένα Κουμιώτη, Πόπη Αστεριάδη και ποια άλλη είπαμε? Και τη Χωματά. Ναι. Απλά ονόματα, ε. Ωραία. Δεν θυμάται. Μιχάλη Βιολάρη. Ούτε. Παλιά, παλιά, παλιά. Παπανδρέου. Αυτή τώρα ποια είναι, Πόπη Αστεριάδη? Χωματά. Χωματά. Τις μπέρδευα αυτές πάντως, να σου πω την αλήθεια. Κι εγώ, αυτό δεν σου είπα. Τις μπέρδευα, ναι. Ήταν όλο αυτό το νέο κύμα. Νέο κύμα, Τρίφωνα. Τότε ήταν νέο κύμα, τώρα είναι... Τα έχεις κάνει ένα γούναρι, ναι, αλλά όχι, κοίταξε. Αχ, Δημήτρη, χρόνια πολλά να πούμε στον Δημήτρη Ανέστη. Χρόνια πολλά στον Δημήτρη Ανέστη και, και στον άλλον τον Δημήτρη μας. Στον βοηθό σκηνοθέτη μας. Βέβαια. Αλλά θέλω ο Ανέστης να βάλει ένα γούναρι. Ένα γούναρι. Εντάξει, τώρα πάμε πολύ παλιά. Πας το... Αυτό. Νίκο γούναρι. Αυτό. Γιατί να τα αφιερώσουμε εδώ στην Αγία. Εσύ ξέρεις τίποτα ή... Ανά Μαρία, Γιώργο. Την κομματά ξέρω πάντως. Όχι κομματά. Είναι χω. Ένα γράμμα. Ορίστε τραγούδι. Βγαίνεις με ένα κορίτσι. Αγαπημένα μου αυτά. Σε φτιάχνει αυτό, έτσι θα το βάλεις στο κορίτσι. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, πάμε. Έλα, στο κουιζάκι να τα αφήσουμε αυτά τα παλιά. Λοιπόν, βεβαίως είναι η Kate Winslet, από την Πέμπτη την έχουμε κρατήσει. Γιατί... Εκεί κάθεται, πιάστηκε πάνω στο γραφείο. Ναι. Η Kate Winslet. Η οποία δυνάτησε. Στο φόρεμα φαίνεται πιο γεμάτη, ε. Εντάξει, πάντα είναι juicy, δεν είναι, είναι καμιά... καμπυλωτή γυναίκα. Στο 40, ναι, ναι. Τι λες? Ήθελα να δείξω στο... Με τη δίαιτα. Παραμένει ωραία. Όχι, είναι ωραία. Φυσικά και παραμένει ωραία στη 40 της. Άλλο? Λοιπόν, καινούριο. Δώσε μου. Αχ, είναι δύο δίδυμα. Δύο δίδυμα. Πάντα δύο είναι τα δίδυμα, αλλά έτσι δεν λέμε. Είναι δύο δίδυμα. Είναι δύο δίδυμα. Δεν λέμε είναι ένα δίδυμο. Ναι, δεν λες. Είναι το δίδυμο. Δεν λες. Είναι τα δίδυμα. Ποια γνωστή Ελληνίδα είναι αυτό το δίδυμο? Κοίτα, μπορεί να είναι ζουνάκια. Λοιπόν, fumulife.gr, ένα γορί, ένα κορίτσι. Πάρτε μωρέ λίγο ακόμα που είναι με τα. Δύο αγοριά είναι. Είναι με το τέτοιο, με τα πιτζαμάκια. Έτσι. Έχει το φορμάκι του κρεβατιού το από εκεί το ποτέ. Είναι με πιτζαμάκια και μένουν δίπλα στη θάλασσα. Μπορεί πήγανε βόλτα, μωρέ. Με τα πιτζαμάκια πήγανε βόλτα. Γιατί... Με τις πιτζάμες. Γιατί να τα καταπιέσει τα παιδιά. Γιατί δεν καταπιέζονται τα παιδιά άμα φορέσουν ένα ρούχο κανονικό και όχι πιτζάμες. Άμα γουστάρανε τα παιδιά με τα πιτζαμάκια και όχι, όχι. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Μην το καταπιέζει το παιδί. Δεν το... Εγώ καταπιέζω το παιδί, είπε τίποτα. Εγώ τι να μην κάνω. Άμα δεν το κάνω, γιατί μου λες να μην το κάνω? Όχι, μη σκέφτηκα. Εγώ. Μη σου περάσει από το μυαλό όταν πηγαίνεις. Ναι. Σας έχω πει εγώ την ιστορία. Μην το πω, ένα, πάω παρακάτω. Άντε, πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, πάμε να δούμε, να σας δείξω κάτι, διότι ξεφτυλιστήκαμε. Το έδειξε και η Ellen DeGeneres το περιστατικό με τους τραυματιοφορείς. Βέβαια, το εντάξει, ήταν γελιότητα. Γελιότητα. Και σκληρό πράγμα. Ναι. Αλλά βρήκα εγώ είναι στο Facebook. Είναι αυτό, μωρέ, το Έλληνας. Έλα, μπλα. Κατάλαβες. Ανεβάσανε λοιπόν τέτοια περιστατικά με τραυματιοφορείς σε ομάδες όλου του κόσμου. Έλα, ρε, εσύ. Από όλο τον κόσμο. Σε ποιες χώρες? Και σε άλλες χώρες τα κάνουν αυτά. Σε όλο τον κόσμο, μωρέ, που κοροϊδεύουν εμάς. Παντού υπάρχουν κάγκουρες. Τι έχεις μαζέψει, μαράκι? Ω, δεν τα έχω μαζέψει. Τα έχουν ένα βίντεο μαζεμένο μόνος. Α, ναι, εντάξει. Τι εντάξει? Εντάξει, είναι λίγο. Στρίπησε το τέτοιο, παιδιά. Ορίστε. Αυτό έχω νόμιζα ότι ήταν. Που ήτανε... του βάζει το κεφάλι κάτω από τα τέτοια του. Τι να πω, αυτό το λες για καλό. Να σου πω κάτι, αυτό εγώ νόμιζα που το είχα δει ότι ήταν σε κωμωδία. Όχι, καλέ, δείξτε το. Ότι ήταν βίντεο, βίντεο φτιαγμένο σε. Είναι από πραγματικές ομάδες. Απλώς δεν τις ήξερα διότι δεν ξέρω τις ομάδες. Σωστά. Α, δεν έχει άλλο. Υπέροχα, αυτό είναι. Ένα υπέροχα, 36 ήταν. Λοιπόν, πάμε να το παίξουμε. Άντε. Εδώ να κάτσω, άλλαξε κάτι. Κάτσε εκεί, μωρέ. Στα φώτα. Λοιπόν, στην κανονική μου θέση. Κάτσε εσύ στη θέση σου. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά μου, ότι είχαμε εβδομάδα μόδας. Και στην εβδομάδα μόδας και καλά κάνουνε. Οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί πέρα και βάζουν ό,τι πιο υπερβολικό θέλουν ή ό,τι τέλος πάντων αισθάνονται. Γιατί είναι της μόδας οι άνθρωποι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πήγε και, μεγάλο, και δημοσιογράφος, έτσι, ο οποίος ρώτησε ορισμένους ανθρώπους και φυσιογνωμίες. Σου λέει, γιατί ντύνεσαι έτσι? Αλλά δεν συνεννοήθηκαν.
Hello. Do you speak English or Greek? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Where are you from? Ντέμις Αρανιάδης. Τι συνεννόηση. Όχι, γιατί λέει hello, where αυτό. Λέει, γυρνάει και λέει καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, λέει ο άνθρωπος. Και λέει και ο δημοσιογράφος. Where are you from? Γιατί το συνεχίζεις τα δικά μου. Ναι, είναι from Dennis Ananiadis. Ναι, Ananiadis. It's a big village near Orestiada. Εξαιρετικό statement Dennis έκανε με το τυρμπάν. Είναι το κάτω Dennis Ananiadis και το πάνω Dennis Ananiadis. Βέβαια. Αλλά αυτό με τα αγγλικά που ρωτάει ο δημοσιογράφος δεν σας θύμισε... Ο Χαρισόπουλος είναι ο Βαγγέλης. Α, δεν σας θύμισε όμως τον κύριο στο δρόμο που τον σταματούν και απαντάει αγγλικά έτσι μόνος. Ναι, κανονικά. Ήθελα να δείτε το debate, κύριε μου. I don't think so. Από πού είστε? Καρπενήσι. Και γιατί μιλάτε αγγλικά? Κατά λάθος βγήκε. Έτσι. Μας ο γλυκούλης. Από πού ήτανε? Από το Καρπενήσι. Κατά λάθος βγήκε. Έτσι του βγήκε. Ναι. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, από την αγωνία μας να μείνουμε στην Ευρώπη. Ναι. Έχουμε μπει και στο τρυπάκι με το που έμαθε και ο Τσίπρας αγγλικά, να είμαστε και εμείς να σκεφτόμαστε. Δεν έμαθε. Πώς δεν έμαθε. Έμαθε. Έλα ρε Μαρία που μαθε. Έμαθε ρε παιδί μου. Δεν είναι τα πρώτα τα Μαντάμ Μέρκελ. Εντάξει, δεν είναι τα Μαντάμ Μέρκελ, είναι τα περίπου. Κάτσε, πώς να πάει κατευθείαν να πάει να μιλήσει στην Βρετανική Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βάζουν ένα μεταφραστή δίπλα του να του τα λέει τουλάχιστον. Σίγουρα. Να μην γίνεται. Δεν έχουν αφού δεν είδαμε. Καταρχήν να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που βρήκα στο Google. Το Google Translate μπορείς να του πατήσει ένα κουμπί και την ώρα που μιλάω εγώ να το γράφει και αυτόματα να μου το μεταφράζει. Ναι, και μεταφράζει τον ήχο. Ναι, αλλά θα το μεταφράζει περίεργα. Δεν το κάνει και πολύ σωστά. Άρα, λίγη οξύτητα πνεύματος να έχει, το έχει. Α, το με. Αλλά δεν την έχει, φαίνεται. Λοιπόν, και μια και είπαμε για Ευρώπη, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μιλήσει με την Ευρώπη και έχει φέρει τη μόδα από την Ευρώπη στην Ελλάδα, την ίδια την Ευρώπη εδώ και πολλές φορές το ξέρουμε και μας το έχει πει, είναι ο Λάκης Καβαλάς, ο οποίος πήγε και αυτός στην εβδομάδα μόδας, ντυμένος κάπως έτσι. Ναι. Τι έχεις ντυθεί? Αραχνοήφαντος. Δηλαδή? Αραχνούλα. Αραχνούλα, δεν είσαι αραχνούλα. Όχι, δεν ήταν αραχνούλα. Είσαι μπάμπουρας εχμάλωτος της αραχνούλας. Η αραχνούλα δεν γυρνάει μόνη της γύρω-γύρω να τυλιχτεί με τον ιστό. Ναι, αλλά κάποιο λόγο είχε. Η αυτοκαταστροφική αραχνούλα πνίγεται στον ιστό. Μόνη της, το κουκούλι της, στον ιστό της. Θέλω όμως να σου πω ότι δεν το έκανε τυχαία. Η αραχνούλα που ήταν σκορπιός. Δεν το έκανε τυχαία ο Λάκης Καβαλάς αυτό. Ναι, το έκανε για να βολευτεί. Για να βολευτεί. Αγια. Η σημερινή αμφίεση από πού είναι εμπνευσμένη? Από τίποτα. Έτσι, απλά ήθελα να βάλω κάτι στο πρόσωπό μου γιατί βαριόμουν να ξεριστώ. Έχει τσίπα. Ναι, εγώ ξεριστώ. Να, ορίστε, λέει... Γιώργος. Αξίριστος και ο Μιχάλης. Άμα ξεριστώ, θα βάλω. Ο Μιχάλης ξυρίστηκε. Ο Μιχάλης ξυρίστηκε. Πόσες φορές τη μέρα πρέπει να ξυρίζεσαι? Καλά, ξυρίστηκε προχθές. Δεν έχει αφήσει το μουσί, κατάλαβες. Και όταν ξυρίζεται προχθές, το πιάνουμε για ξύρισμα. Ότι ξύρισε το μουσί, δεν το θυμάσαι με τη μουσάκλα. Πάντως, όταν μη είπε ο Γαβαλάς από τίποτα. Δεν άκουγα καλά και νόμιζα ότι είπε μια γαλλική λέξη. Που τι σημαίνει? Άκουγα από την Ποντάν. Και τι σημαίνει από την Ποντάν? Δεν ξέρω. Και γιατί πες ότι είναι γαλλική λέξη και να μην είναι Ποντάν? Γιατί άκουσα από την Ποντάν. Από την Ποντάν. Από τι είσαστε? Από την Ποντάν. Από την Ποντάν. Λοιπόν. Τώρα να σου συστήσω. Ναι. Είναι φίλος μου, αγοράζω υφάσματα. Αλήθεια. Και είναι ιδιαίτερη φυσιογνωμία, σχεδιάζει και ρούχα. Είστε κριτικός λοιπόν. Είμαι κριτικός, από το Ρέθυμνο. Από το Ρέθυμνο. Και αυτό εδώ είναι φαντάζομαι κάποια δήλωση υπέρ του βασιλιά. Γεια σας και εγώ, δεν είμαι, είμαι πρίγκιπας βασικά. Α, ναι, μάλιστα. Ο πρίγκιπας Ερωτόκριτος. Του οίκου. Και είμαστε το τάγμα των υπερασπιστών του έρωτα. Είναι αυτό το τάγμα. Το τάγμα των υπερασπιστών του έρωτα. Κάνουν και μονομαχίες και τέτοια. Φυσικά, αφού είναι τάγμα. Βέβαια, ανεβαίνουν και πάνω σε πύργους και μαζεύουν, παίρνουν μια... Άμα βρουν κοτσίδα, όπου βρουν κοτσίδα, σκαρφαλώνουν. Άμα δεν βρουν κοτσίδα, πάνε παρακάτω. Και ερωτόκριτος κιόλας, φαντάσου. Ναι. Το τάγμα του, το... Των υπερασπιστών του έρωτα. Των υπερασπιστών του έρωτα. Ένα χειροκρότημα για το τάγμα αυτό. Λέμε, πώς μίλησες αυτό, γιατί στα πώς τάγματα... Πώς μίλησες το τάγμα. Ναι. Πήγαινε, είναι στην... Να μιλθώ. Ναι. Δεν μου κάνουν τίποτα καλό. Καραγιώρης Σερβίας κάτω, όπως λέγεται, εκεί είναι. Α, εκεί είναι. Πες τον ερωτόκριτο. Ζήτα τον ερωτόκριτο. Θες να τον πάρουμε τηλέφωνο? Όχι, όχι, τώρα τον πάρουμε όχι, τηλέφωνο. Όχι, θες να μιλθείς. Όχι, εντάξει. Θες να μιλθείς τον άλλον που ναι, έχει ναι, κάνει ναι, το μάτι λοιπόν, το τρελό. Θέλω να σας πω, ναι, άλλο fashion victim, έτσι, το οποίο έχει έρθει άγρια στην εβδομάδα μόδας. Όχι, όχι, τίποτα. Ξέμεινε το Halloween από την προηγούμενη χρονιά. Ναι, αλλά
έχουμε και τώρα Halloween όπου να είναι, οπότε... Συγγνώμη, να το έχεις παιδί σου, ναι, να γυρνάει ξενυχτισμένο και το πρωί να το συναντάς στην κουζίνα που πίνει το γάλα και γυρνάει και σε κοιτάει έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και λες, τι σου βάλανε παιδί μου, τι σε δώσανε και πήρε. Από το προηγούμενο πάρτι είναι μαμά, κατάλαβες, και του δεν μπορούν να βγουν, να, δεν βγαίνουν. Δεν εγώ μια φορά είχα βάλει τέτοια. Άσπρα. Όχι, είχα βάλει και κάποιες απόκρες, τίγρη, κάτι ήτανε. Έκανα το Marilyn Manson, να το, άσπρα ήταν. Δε, όχι, μου φύγε το μάτι, δεν μπορούσα να δω. Εγώ απορώ, μια φορά που βάλα πράσινα, μου βγήκε το ένα και είχε μείνει το άλλο που δεν μπορούσα να το βγάλω γιατί προχώρα, για ανέβαινε εδώ, μέσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως, τα Fashion Week την αγαπούν εναντίνονται κεντρικά και το δείχνουν και το λένε. Γεια σας. Γεια σας. Έχεις επιλέξει μια κεντρική εμφάνιση, σ' αρέσει να ντύνεσαι κεντρικά? Λατρεύω. Δεν ήταν τόσο κεντρική εμφάνιση. Όχι, αλλά λατρεύω. Όσο το statement. Όχι, λατρεύω. Ναι, είναι εξής, όλο αυτό λατρεύω. Βάλ το λίγο. Λατρεύεις, λατρεύω. Λατρεύω. Έλα, θέλεις. Έλα, θέλω να λατρέψω. Έλα, λάτρεψε με. Γεια σας. Γεια σας. Έχεις επιλέξει μια κεντρική εμφάνιση. Σ' αρέσει να ντύνεσαι κεντρικά? Λατρεύω. Με υπονοούμενο κιόλα. Γεια σας. Ναι, ναι, ναι. Λατρεύω. Βέβαια, θέλω να σας πω, παιδιά μου, ότι υπάρχουν και αξεσουάρ. Όταν πηγαίνεις στην εβδομάδα μόδας, μπορεί να περπατήσεις σε μια παρσέλα και να κρατάς ένα αξεσουάρ, αν είσαι μοντέλο. Εντάξει, ναι, θέλει να υπάρχει. Βάλανε τον Νέζο όμως. Και ο Νέζος έκανε το καλύτερό του. Το καλύτερό έκανε του. Πολύ, πολύ βερνικωμένο. Πολύ ωραίο. Πολύ βερνικωμένο, ναι, το φόρεσε. Την εβδομάδα λοιπόν μόδας, ο χαμός, ας μου επιτρέπει η μη τηλεοπτική έκφραση. Στην εβδομάδα μόδας και αυτή τη φορά. Πάνε τα κέρατα. Αν. Φορά, Μανούλα μου, να το κάνεις κανονικά. Μια ήρθα, την πατήσει το πιθήκι, την πάτησε το κέρατο. Κάτι θα καταστρέψει. Πήγαν τα κέρατα τώρα και φύγανε από το κεφάλι του και πέσανε κάτω. Φύγανε τα κέρατα. Δεν ξέρω αν μπορέσαν να κάνουν τελικά την πασαρέλα τους. Αλλά θέλω να σου πω, ως Halloween, παιδιά μου, αντιμετώπιση Σπυροπούλου και τον Μπογδάνο. Εντάξει, ο οποίος δεν πήγε μεταμφιεσμένος, είναι το κανονικό του. Γιατί έκανε κρύο. Αλλά τον μπέρδεψε. Έβρεχε. Η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνος Μπογδάνος στην παρέα μας. Έλα, χωρί. Είμαι λοιπόν ευαίσθητος, ναι, και παρεξηγημένος. Είσαι σαν τον Μπάτμαν. Ποιος ήτανε? Ο Μπάτμαν. Ποιος Μπάτμαν? Ο Μπάτμαν φοράγε καμπαρτίνα. Ήταν εκείνος έξω από την παιδική χαρά που σου είχαν. Αλλά φαίνεται για να μην το πεις στη μαμά σου, σου λέει, εγώ είμαι ο Μπάτμαν. Κοριτσάκι, θες να παίξεις με τον Μπάτμαν? Δες τον Μπάτμαν. Μαμά, πάλι ήρθε σήμερα ο Μπάτμαν. Και μας έδειξε τη νυχτερίδα του. Πάντως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σεξιο. Α, ποιος, ο Μπάτμαν? Ο Μπογδάνος. Ο Μπογδάνος είναι σεξι. Θα σου δείξω παρακάτω γιατί. Α, ωραία. Όμως, θέλω πριν πας να μου δείξεις το σεξι Μπογδάνο, θέλω να σας πω ότι το αγόρι άλλαξε. Το αγόρι, Βερίκιος, άλλαξε πολύ. Γιατί άλλαξε? Τα έφερα αλλιώς. Φαίνεται η εμπειρία της ζωής. Άλλαξε. Και έχει πιο πολύ σουξέ. Ναι, ναι, ναι. Περισσότερες κατακτήσεις έχω στα 50 μου, στα 50 πλάς, παρά στα 30 ή στα 40. Και πώς σας απαντάτε σε αυτό, στο φλερτ που σας κάνουν οι γυναίκες έξω? Μα οι γυναίκες, μόνο οι γυναίκες, γιατί το προσδιορίζει, γιατί το στενεύεις οι γυναίκες? Σας κάνουν και άλλες φλερτ. Το ανθρώπινο φλερτ δεν έχει γέννη. Ότι είστε λίγο, ότι δεν είναι έτσι εικόνα πολλά-πολλά, γιατί μπορεί να γίνει και καμιά στραβή. Στραβή μπορεί να γίνει. Σαφώς. Δεν είμαστε μελάτη, έχουμε σπονδυλική στήλη. Περισσότερες κατακτήσεις έχω στα 50 μου, στα 50 πλάς, παρά στα 30 ή στα 40. Υπάρχουν πολλές απελπισμένες. Έχει πολλά επίπεδα. Γυναίκες μόνες. Και άντρες. Άντρες μόνες, απελπισμένοι. Είχε μπει, τα είχε κάνει η γυναική τις δηλώσεις. Έχουν μετά αρχίσει του... και φαίνονται ωραίοι άλλοι που στη δεκαετία του 90. Καλή. Ούτε να. Ναι, 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 ναι. Βέβαια, εντάξει. Έχει και προσόντα, όπως λέει, δεν είναι μελάτος. Δεν καταλαβαίνω, ναι, αλλά είπε ότι έχει σπονδυλική στήλη. Δεν είναι μελάτος. Ότι κάνει τσαμπουκάδες. Ότι είναι σκληρός, αν με εννοείς. Ότι είναι σκληρός άντρας και δεν σηκώνει τσαμπουκάδες. Τώρα, άμα δεν το πιάνεις, θα το πάμε παρακάτω. Όχι, γιατί δεν είναι το θέμα ότι αυτό είπε. Ότι δεν είναι μελάτος, είναι σκληρός. Τι άλλο? Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι είπε αυτό. Γιατί η σπονδυλική στήλη που πάει. Καταλήγει. Έτσι κάνει γύρω βουλιά. Έλα, πάμε παρακάτω. Αυτό το ασεξι αγόρι μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, 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 ναι. Πάμε πάλι στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, που κι αυτός έχει κάτι μαλακό πάνω του. Θα ακούτε τις ερωτήσεις. Θα ακούτε μαλακό, ρε παιδιά. Ναι.
Φοβερό. Λοιπόν, ακούτε τις ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντάτε με. Γιατί άμα τον έχει εκεί και είναι από πάνω και τον ακουμπά και χαϊδεύει. Και τι μαλακό και τι καλό, τι να κάνει. Και αυτό δεν είναι μελάτος. Μαλακρά, σκληρά, σκληρή φτέρνα. Δεν είναι μελάτος. Όχι, όχι. Αχ, και τώρα θα το αφιερώσω. Θα το αφιερώσω στον Μπογδάνο που είναι σεξι και θα το καταλάβει. Έχουμε καινούριο σουξέ, Λιλιάνα Χιώτη, μουσική στίχη δική της. Έτσι θέλω να σας πω. Και ο στήλος δικός της και ξέρει να το κουμαντάρει πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν το ξέρα, παιδιά. Το κορίτσι δουλεύει μάλλον σε μαγαζί, κάνει στήλο. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά στήλο. Όλο το τραγούδι είναι ανάποδα το λέει. Ανάποδα. Πάμε. Με γιώτα. Αεροπλάνο. Με γιώτα κι. Αεροπλάνο. Με γιώτα κι. Είναι το μελάνο, το μελάτο. Τον Άιφελ. Πού? Πάω. Ναι. Για ψώνια. Γεμάτος μαγαζιά ο Άιφελ. Κορώνα. Λονδίνο. Θα ζήσω. Αυτή η κορώνα για τέλειο. Κοίτα εδώ κάνει και... Κορώνα, κορώνα και άλλη κορώνα. Κοίτα. Αυτά είναι πολύ δύσκολα τώρα στον αέρα. Ε, βέβαια. Λάχνο. Κρατά αεροπλάμα. Αυτή είναι η... Κοίτα εδώ! Να την γυρίσω. Έτσι, είναι και η χορογραφία, γιατί είναι κρεμασμένη. Μπράβο, κρεμασμένη και τραγουδάει και εκφράζεται και στριφογυρνάει κιόλας. Ναι, και το σπαγκάτι το είδες. Πάρα πολύ καλή. Χαμένη πάει. Καλέ, ναι, τι τώρα. Πάνε εκεί σε αυτά τα μαγαζιά που δεν έχει ωραίο φωτισμό να τη δούμε κανένα στο βίντεο. Ε, μα πια. Λοιπόν, πάντως ήθελε να βάλετε υπότιτλους, ρε παιδιά, γιατί εκεί που λέει Γιώτα, χι. Αεροπλάνο. Το αεροπλάνο το καταλαβαίνω, αλλά λέει Γιώτα, χι. Έσπασα το κεφάλι μου, βάλτε έναν υπότιτλο. Τι να καταλάβει και τηλεθεατή σου, Έρμο. Κάνει και άλλες δουλειές. Ιδιωτικό αεροπλάνο. Αυτό, Γιώτα. Τώρα που πάμε μετάφραση. Αχ, καλά. Θέλω να δείτε τον Ολάντο, ο οποίος δίνει συνέντευξη. Μιλάει στην Ελληνική Βουλή. Αλλά είναι η Τζορτζέλα, η οποία ξέρει τα γαλλικά φαρσί. Φαρσί. Και τον μεταφράζει αλλιώς. Ναι, ναι. Είναι τώρα βουλή μέσα, μιλάει. Πλάκα, βάλτε λίγο. Βάλτε και λίγο ήχο, κάτι θα θυμηθούμε από τα γαλλικά που μαθαίναμε μικρή. Δεν λένε, τι για βάλτε λίγο να ακούσουμε. Hélas, pas la première fois que la France est touchée par des catastrophes depuis plusieurs années. Τι είπε τώρα ο άνθρωπος. Βέβαια, ακούστε να τον είχαμε και εδώ να μας τα πει. Καταστρόφη που το άκουσε. Ναι, λέει καταστρόφη, είπε. Ναι, αλλά είπε πάει καταστροφή. Είπε πάει καταστροφή. Λα καταστρόφη, τέλος. Πάει καταστροφή. Τι είπε, είπε πάει η καταστροφή. Λα καταστροφή, τέλος. Φαρσί το είπε, λα καταστροφή, τέλος. Εγώ που ξέρω είναι πάει, τέλος. Πάει, τέλος. Κατάλαβε. Ενώ αυτό είπε δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπάει την Ελλάδα μια καταστροφή. Όχι, νομίζω ότι κάτι έλεγε ότι η καταστροφή. Α, για τις θεομηνίες έλεγε. Είπε μια πρόταση ολόκληρη ότι, ότι η Γαλλία την αγγίζουν οι καταστροφές των τελευταίων καιρών. Τέλος πάντων. Αυτό είναι. Αχ, Παναγιά μου, πάμε στην εκπομπούλα μας παρακάτω, γιατί έχουμε, παιδιά, τρομερά θέματα. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, εκπαντέ, θα δείτε ποιο Έλληνα πρώην πρωθυπουργού η γυναίκα χορεύει σε βίντεο κλιπ. Αυτή είναι η κυρία του. Μάλιστα. Επίσης, ποια προσωπικότητα της τηλεόρασης χαρακτήρισε την Κατερίνα Καινούριου καημένη, ότι είναι σαν τη Μίνι Μάους και από τις πρωινές λεφαρίδες συμβούλεψε να πάρει σκυλί που οδηγούν τυφλούς. Ποια γνωστή παρουσιάστρια είπε για τη Ραχίλ Μακρύ ότι δεν θα έπρεπε να σχολιάζει την ηλικία της Μενεγάκη από τη στιγμή που και η ίδια έχει βλεφαρόπτωση. Παιδιά, δεν έχει βλεφαρόπτωση. Έχει και λίγο τέτοιο, δεν έχει. Αλήθεια. Πάρε εσύ. Δεν ξέρω πώς το λένε. Σίξι. Μόνιμη. Ναι, μπορεί. Όταν μιλάει, μιλάει και το στόμα του είναι ξεστή. Από τα νεύρα. Από τα νεύρα και την κακία. Και πώς είναι σκέφτει τα δόντια από τη μία. Αυτό που είναι τα πεκινουά. Έτσι και είναι θυμωμένα συνέχεια. Ελπίζω να μας βλέπει. Γιατί και να μας βλέπει. Λοιπόν, ποια κυρία της τηλεόρασης πίστεψαν οι συνεργάτες της ότι πέθανε και μαζί με την αστυνομία έσπασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα ενώ εκείνη την ώρα τη γυρνούσε από το σούπερ μάρκετ. Ελληνίδα. Ποια Ελληνίδα της ελληνικής τηλεόρασης. Νόμιζα ότι πέθανε. Και ανοίγαν το σπίτι της και είναι σε καθημερινή εκπομπή. Και μπαίνανε με το σούπερ, από το σούπερ μάρκετ, έμπαινε αυτή η τέλος πάντων. Θα το δούμε μετά. Ποια γνωστή κυρία της Showbiz είπε ότι το πρωθυπουργικό.
γενικό ζεύγος στην επίσκεψη στο Λευκό Οίκο ήταν σαν να πήγαινε στον αραβόνα του γιού του Θείου Πελοπίδα που έχει πένθος. Του γιού του Θείου Πελοπίδα. Του γιού του Θείου Πελοπίδα. Το ξέρω αυτό, γι' αυτό σε βοήθησα. Και ποιος γνωστός Έλληνας κύριος της ενημέρωσης μας σόκαρε όταν αποκάλυψε ότι έχει γυρίσει σεξ tape και έχει στείλει γυμνή τη φωτογραφία σε κοπέλα. Αυτός ο κύριος. Και είναι στην ελληνική αυτός ενημέρωση. Πού πάει το μυαλό σου? Πού πάει το δικό σου τρίφωνα? Δεν είσαι σίγουρος. Με ποια διάσημη κυρία έχει πάθει αιμονή η Κέιτλιν Τζένερ και αντιγράφει το στυλ της σε σημείο που θυμίζει πιστό αντίγραφο. Αυτά και άλλα πολλά εδώ. Ξέρεις ποια μου θυμίζει, θα το θυμηθώ. Μετά τις διαφημίσεις. Όχι, όχι παιδί μου, έχω υπέροχες τσάντες εδώ να δώσω. Τρεις κούκλες είναι, παιδιά. Κοίτα τι ωραίο πράσινο που το φοράς. Α, τώρα δείχνεις σε τούτο. Να πιάσω τούτο. Αυτή είναι μαύρη και αυτή είναι beige γκρι. Ένα περίεργο. Πάνε όλες με όλα τα χρώματα. Πάρα πολύ ωραίες είναι. Και αυτή είναι πράσινη. Λοιπόν. Καλά, δείξε και την πράσινη. Πού είσαι, Γερανέ? Εδώ είναι. Γερανέ, όχι, δεν θα πω. Πράσινο είναι αυτό, Μαρία. Πράσινο και Παρισί, παιδιά. Τι ωραίο πράσινο. Εξαιρετικό πράσινο. Με όλα, τέλειο. Λοιπόν, τρεις υπέροχες γυναικείες τσάντες, κρώμια, έτσι. Κρώμια είναι η προφορά της εταιρείας Motiva Fashion, έτσι. Και είναι, προέρχεται από τη λέξη χρώμο. Χρώμα. Πες καλέ που να πάρουν τηλέφωνο που θα μας μάθει πώς τη λένε τη λέξη. 90-11. 51-51. Όχι, το λέει εδώ πέρα το δελτίο τύπου. Πρέπει κάτσε να κερδίσουν τις τσάντες. Ήταν ένας δημιουργός που ήρθε στην Ελλάδα και λάτρεψε τα χρώματα της Ελλάδας. Συγχαρητήρια στο δημιουργό. Πάντα τέτοια. Λοιπόν, άμα τις θέλετε δικές σας, πάρτε τηλέφωνο, παιδιά μου. 90-11-51-51-51. Ο πιο γρήγορος τις παίρνει, έτσι. Πάμε διαφημίσεις. Χρόνια πολλά στους Δημήτριδες, χρόνια πολλά στις Δήμητρες. Χρόνια πολλά στη μαμά σου. Ευχαριστώ, Μανούλα. Χρόνια πολλά. Να χαίρετε. Και στη μιμή μας. Να χαίρετε. Ευχαριστώ. Είμαι όλοι. Και τότε έχουν πάει έτσι, μισό λεπτό. Μανούλα, για σένα με φιλάμε το παιδί. Χρόνια πολλά. Άντε, φιλήστε την κυρία. Να τη χαίρεσαι. Και να σε χαίρετε. Εσείς έχετε Δημήτριδες, Δήμητρες. Έχουμε, έχουμε. Το θείο μου, τον ψάχη μου. Και εγώ να ευχαριστώ. Τι μιμή δεν είσαι, τι μιμή. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι τη μιμή. Ευχαριστώ. Για εγώ πρέπει να τη μιλήσω. Ναι, καλέ. Για τη μιμή, για τη μιμή. Σίγουρα. Κυρίες και κύριοι, ενώ πουλιούνται για την ταινίση. Ναι, να πούμε και στη μιμή χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σε όλους είπαμε, παιδιά, δεν θα διαχωρίσω τώρα. Ωραία, πάμε να δούμε το quiz μας. Το έχετε βρει όλοι, πανευκολάκι, πανευκολούρα. Γιατί πανευκολούρα, ρε παιδιά. Ξέρω, έτσι μου λένε οι διαθέτες και το έχουν βρει όλοι. Αφού μου λέει papakistan.gr, το ανέβασε στο... Τι ωραία διδυμάκια. Στα social media της. Όχι, δεν το ανέβασε. Η κοπέλα, ναι. Ναι, σίγουρα. Η μαμά. Η μαμά. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακαλώ πάρα πολύ στο πρώτο γύρο. Κάνε μου αυτά. Ναι, τρελαίνομαι, παιδιά μου. Σήμερα είναι μέρα γιορτής για μένα και για άλλο λόγο. Βέβαια. Έχω με τη χαίρομαι, παιδιά μου, με τις σύντριγκες όταν βλέπω να χύνονται φαρμάκια στην πόλη. Έτσι. Λοιπόν, με την κάλυψη στην καρδιά είσαι γνωστός. Καλέ, σε παρακαλώ πολύ. Αυτό ειλικρινά που έχουν πει, παιδιά, το έχω ζηλέψει, θα μπορούσα να το έχω πει κι εγώ. Όλο αυτό το φαρμάκι για την καινούργια. Ναι, θα μπορούσε να πει αυτό το πράγμα. Καλά, ότι είναι σαν τη Μίνι Μάους και ότι θα πρέπει να πει σκυλί για τυφλού. Το Μίνι Μάους δεν είναι σκυλί. Δεν κατάλαβε. Στο χειρότερο από όλα, πολύ σωστά το λε, Ανά Μαρία. Δεν είναι. Όλοι, την είπε καημένη, παιδιά. Όλοι. Σαν να λες έναν άλλον, άι μωρή κακομοίρα, μωρό κακομοίρα από εδώ πέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ποιος είναι ο λόγος. Δεν τη γουστάρει. Άλλο αυτό. Ένα λεπτό. Δεν τη γουστάρω δεν σημαίνει, ρε παιδιά μου, ότι σηκώνομαι και βρίζω να, γιατί τη βρίζει. Μεταξύ μας, Φώτη μου, έχεις πάρα πολλούς λόγους για να πεις διάφορα για την Κατερίνα Καινούργια. Γιατί να την πεις ότι θέλεις σκύλο για τυφλούς. Άρα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που του έχει κάνει κακό. Καλή με δουλεύεις τώρα, ή που είναι σαν την Κέτη Γαρμπή παλιά που τραγουδούσε το Διογέννη. Κοιτάξτε, είναι μερικοί άνθρωποι που άμα δεν σ' αρέσουν και είναι τελείως έξω από τα πρότυπά σου, μπορεί να σε οδηγήσουν να πεις φαρμάκια. Θα πεις. Εγώ δεν θα πω, αλλά
παιδιά, εγώ νομίζω το ότι αν είναι κάποιο, ναι, είναι κάποιο που τους έχει, του έχει κάνει κακό. Τι κακό καλέ να του έχει κάνει. Να έχει, ρε παιδί μου, να είχαν συνεργαστεί και να του έχει κάνει κακό. Να έχουν κάνει κακό. Για να βγει να πει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, ωραία, τέλο πάντων, πάμε και θα εγώ δούμε. Εγώ θα σου δείχνω επιλογέ για να δούμε. Ο άνθρωπο που μα δίνει υλικό τώρα, εσεί αμέσω να τον θάψετε. Γεια σοβαρευτή. Εδώ μπορεί να έχει εμπάθεια. Σα παρακαλώ πολύ, πάμε, σα παρακαλώ αμέσω να δω τι τέσσερι εναλλακτικέ που έχω. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε μια γνωστή προσωπικότητα που είπε για την Κατερίνα Καινούριο, την είπε κακόμοιρα, Μίνι Μάους κτλ. Στο νούμερο 1 έχουμε τον Νίκο τον Αποστολόπουλο, που πολύ καλά θυμάστε ότι είχε πιάσει αρχικά την Ελένη τη Μενεγάκη, που είχε πει ότι είναι πολύ μεγάλη για να κάνει παιδί και ότι τα οπίστια τη είναι σαν ελικοδρόμιο. Μην τα επαναλαμβάνει. Είναι σαν ελικοδρόμιο. Ρε Μαρία, συγγνώμη, αλλά... έκπομπη κάνουμε. Δηλαδή πήγαινε στο. Ομιλείτε ελληνικά να τελειώνουμε καμιά ώρα. Μην τα επαναλαμβάνουμε όμω αυτά που έχει πει για το. Δεν κατάλαβα, να το κλείσουμε το μαγαζάκι καμιά ώρα. Εντάξει, παρακαλώ. Λοιπόν, στο νούμερο 2. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί δεν συμφωνώ καθόλου. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, συνεχίζω με την Έλενα Μακρύ Λιμπέρι, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ως διευθύντρια της ελληνικής της Vogue, την ελληνική τιμό θα την παίζει στα δάχτυλα. Άρα λοιπόν, εδώ που τα λέμε, αν δεν της άρεσε κάτι στην Κατερίνα Καινούριου, ή μήπως και αν δεν δέχτηκε να κάνει ένα εξώφυλλο στο χαλό, σου βάζω εγώ και μια άλλη ιδρύτα μέσα. Είναι δύσκολες, δεν βγαίνει στα μίντια ούτε αυτή ούτε το περιβάλλον της. Καθόλου. Μπορεί να είναι κεντρικό εξώφυλλο, γιατί είναι κεντρικιά τώρα. Και να το αρνήθηκε η Έλενα Μακρύ Λιμπέρι και να γίνανε φόλος. Ναι. Πάω όμως στο νούμερο 3 και στο νούμερο 3. Σας έχω το Δήμο το Βερίκιο. Πόσο σοφιστική έκφραση είναι αυτή, ε. Νομίζω θα σκάσω από την κουκκίνη. Είναι τελείως αντίθετο με την πουκάμισο. Με το πουκάμισο το θαλασσί και το πουκάμισο το ροζ. Λοιπόν, ο Δήμος ο Βερίκιος, παιδιά μου, νομίζω ότι δεν χωράει να πει καλή κουβέντα. Είναι εδώ, εδώ την έχει το φαρμάκι στο στόμα. Μπορεί και να είπε κάτι, λέω εγώ τώρα, για την Κατερίνα Καινούργιο. Έχει το θάμνο μαλλιά. Ναι. Το θάμνο μαλλιά είναι μια λέξη. Ναι, όχι, το θάμνο μου πίσω είναι τα μαλλιά του. Μαλλιά, ναι. Παρακάτω. Και πάω στο νούμερο 4. Και στο νούμερο 4 σας έχω την Αλεξάνδρα Τζόλκα. Είδατε το Σαββατοκύριακο τα αποκαλυπτικά. Δυστυχώς. Α, το χάσατε. Ναι, μωρέ. Κρίμα, κρίμα. Μήπως λοιπόν τότε σε αυτή την εκπομπή η Αλεξάνδρα τόλμησε να σχολιάσει την Κατερίνα Καινούριου στο καινούριο της ξεκίνημα. Έλα, πάμε, πάμε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Βεβαίως. Ποια γνωστή προσωπικότητα της τηλεόρασης χαρακτήρισε την Κατερίνα Καινούριου καημένη? Είπε επίσης ότι είναι σαν τη Μίνι Μάους και ότι από τις πολλές βλεφαρίδες την συμβούλευσε να πάρει σκύλι υποδηγητή Φλούσα. Μαρία. Φώτης. Λοιπόν, Φώτη μου, επαναλαμβάνω για σένα. Νίκος Αποστολόπουλος, Έλενα Μακρύ Λιμπέρι, Δήμος Βερίκιος ή Αλεξάνδρα Τσόλκα. Αποκλείεται, Έλενα Μακρύ Λιμπέρι. Γιατί? Αποκλείεται, παιδιά, να έλεγε αυτές τις εκφράσεις η Λιμπέρι. Μα δηλαδή, τι είπε. Τι είπε. Γιατί η κυρία Μενεγάκη είχε πει χειρότερα. Ναι, τη είχε κάνει κάτι. Σου λέω, μπορεί να έχει γίνει και σκάνδαλο με την καινούργια. Αλεξάνδρα Τσόλκα δεν έχει αυτές τις εκφράσεις. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Μπορεί δεν είπε για το πρωινό ότι και ακόμα και το πιστόλι στον Κρόταφο δεν θα το έβλεπε και δεν λένε και. Κι άλλο να χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο καημένο και ότι είναι. Λοιπόν. Και όλα με οδηγούν, όλα. Διότι νομίζω αυτό με τις βλεφαρίδες μάλιστα έχει υποθεί ξανά από το στόμα του. Έχει πει για τα τσίτια που φόραγε και παλιότερα. Άντε! Ναι, ναι. Θυμάμαι ότι έχει πει ο Αποστολόπουλος για την Καινούριου ότι βάφεται σαν την, κάτι τέτοιο με βλεφαρίδες. Ένα. Τι να το πω, είπε στην εβδομάδα ελληνική. Καλέ, εβδομάδα. Δεν κατάλαβε. Βρήκε όλες τις κάμερες και κυριολεκτικά έθαψε με τον καλό του το λόγο την Κατερίνα. Κάνει και... κάτι. Άντε, καλέ, χρειάζεται ο Αποστολόπουλος να του κάνει κάτι. Τι είπε για τη ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είναι σαν χοιρινό δεμένο σε σκηνή, σαν το ρολοκοτόπουλο. Άρα. Μα είναι. Καλά, του είχε κάνει κάτι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Α, δεν κατάλαβε όμω, δεν σου κομμώνω αυτό. Μπορεί γιατί... να ενοχλεί την αισθητική του. Καλέ, να θα σου πω. Πήγε η Σάσα Σταμάτη συγκεκριμένα και του είπε, κύριε Αποστολόπουλε, το ξέρετε ότι η Κατερίνα καινούργια τη σχεδιάστρια μόδα. Έβαλε κάτι γέλια. Το έχει στο βίντεο. Καλέ, και γιατί μα τα λες εσύ, ρε Γιάννη. Γιατί θέλω να σα πω και για τη Μαρία την Μπεκατόρου. Παιδιά μου, επιτέλους έχουμε νέα ίντριγκα στην πόλη. Ότι... να πέσουν οι μάσκες. Ένα θα σου πω. Τη Ραχέλ τη Μακρύ δεν τη γουστάρει με τίποτα. Δεν τη θέλει με τίποτα. Ποιος, ο λόγος. Είπε κάτι λόγια. Γιατί είπε μερικά τη γνώμη τη για την ηλικία τη Ελένη Μενεγάκη. Και λέει αυτή. Θα μου πει εμένα για την ηλικία τη Αλληνή. Μα η Μπεκατόρου είπε ότι η άλλη έχει βλεφαρόπτωση. Μάλιστα. Και επειδή τη μελετήσαμε, έχω bonus track. Τα σχόλια που έκανε η Έλενα Μακρύ Λιμπέρι για το πρωθυπουργικό ζεύγος. Δεν θα τους αρέσουν καθόλου. Πάμε.
Για τη Μαρία Ηλιάκη λέγαμε, η Κατερίνα καινούργια αποδείχθηκε η καρπαζοαρπάχτρα της εβδομάδας, αφού δεν είναι και λίγα αυτά που άκουσε αυτές τις μέρες. Την αρχή έκανε ο Νίκος Αποστολόπουλος, που είπε αρχικά. Παντελώς αμήχανα όλα αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω τι να πούν. Και αυτή ανεποκατεβάζει σαν τη Μίνι Μάους, κάτι βλεφαρίδες τεράστιες που δεν βλέπει μπροστά της δηλαδή. Πρέπει να πάρουν και ένα σκυλάκι αυτό που οδηγεί τους τυφλούς για να βλέπει καημένη. Και λίγο μετά σε άλλη κάμερα είπε και χειρότερα. Λέγε, ποια δεν σ' αρέσει καθόλου εμφανισιακά σε ντύσιμο? Η χειρότερη από όλες είναι η Κατερίνα Καινούργη, νομίζω. Ναι. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ο τρόπος που ντύνεται καταρχάς είναι σχρός. Δεν υπάρχει αυτό. Μια μέρα την είδα με ένα μάνικο, με ένα. Δηλαδή είναι πράγμα αυτό, με μια μπιζάμα εκεί πέρα, σχρό. Να μην βάζει αυτές τις βλεφαρίδες. Δεν φαίνονται τα μάτια της, νομίζει ότι είναι εσόκλειστος κήπος. Είναι σχεδιάστρια μόδας, κάνει ρούχα. Με δουλεύεις εσύ. Είναι σχεδιάστρια μόδας, κάνει ρούχα. Με δουλεύεις εσύ. Είχε προηγηθεί βέβαια η φοβερή ατάκα του Βερίκιου, που της είχε πει μέσα στη μούρη της ότι τα οπίστια της θέλουν ανόρθωση. Η γυμναστική είναι πολύ σημαντικό πράγμα στα νεανικά χρόνια, να γυμνάζεται ο άλλος. Και για τις γυναίκες του ΣΤΕΠ, για να σηκώνεται τα οπίστια. Άσχετο, ήθελα να το πω. Να θυμάσαι και αυτό με τα μπάξ που είπα. Άρα δεν κάνεις. Τώρα τι το έχω πει, αφού μου λείπε εδώ. Τι το θέλει η Ραχίλ Μακρύ να σχολιάσει την ηλικία της Ελένης Μενεγάκη? Το άκουσε η Μπεκατόρου και έγινε χαμός. Μενεγάκη βλέπετε καθόλου? Όχι, δεν την βλέπω την Ελένη. Τατιάνα, αν και τη συμπαθώ, γιατί την έβλεπα μικρή. Την έβλεπε η γιαγιά μου πολύ. Αλλά μιλώ τώρα για αιώνες πριν, ας πούμε, χωρίς να θέλω να πω για τις ηλικίες, γιατί ήταν πολύ νέα όταν στο ξεκίνημά της. Τώρα θα μιλήσω, συγγνώμη, θα μιλήσω και θα πω. Η Ραχίλ Μακρύ, συγγνώμη και πάλι. Με συμφέρει που δεν είναι στη Βουλή τώρα. Γι' αυτό μιλάω. Ναι, αλλά σημαίνει ότι έχει πολύ χρόνο που το μάτι, που το μάτι αυτό έχει πέσει και χρειάζεται κάποια βλεφαροπλαστική. Γιατί? Τολμά και μιλά για την Ελένη Μενεγάκη. Πόσο χρόνο είναι η Ραχίλ Μακρύ? 42. Αναρωτιέστε τι σχέση έχουν αυτές οι κυρίες με την Πόπη Τσαπανίδου. Λοιπόν, είναι οι κόρες της και όλες μαζί γευμάτισαν σε γνωστό εστιατόριο και ανέβασαν μετά τη φωτογραφία στο Instagram. Δεν θα πιστεύετε αυτά που έγραψε στο Έλενας Diary η Έλενα Μακρύ Λιμπέρι όταν αντίκρισε αυτές τις φωτογραφίες. Προσφέρομαι δηλοκερδώς να μεταμορφώσω στιλιστικά όχι μόνο το πρώτο ζεύγος που στην επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο, αν και με τη βοήθεια στη λίστα ήταν σαν να πήγαιναν στον Αραβόνα του γιου του θείου Πελοπίδα που έχει πένθος, αλλά και την υπόλοιπη κυβέρνηση που διακρίθηκε με παράστημα James Bond στην επίσκεψη Ολάν. Αυτό έγραψε αρχικά, γιατί λίγο μετά πρόσθεσε, σχολιάζοντας αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Η χώρα, όπου σε ένα επίσημο δείπνο, η σερβιτόρη της Προεδρίας της Δημοκρατίας είναι πιο καλεντημένη από τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Υπουργούς. Παιδιά, έχει απόλυτο δίκιο η Έλενα Μακρύ Λιμπέρι σε σχέση με τον τρόπο που ήταν ντυμένοι οι άνθρωποι που δέχτηκαν τον Ολάν. Διαφωνώ. Γιατί διαφωνείς, ότι... καλέ? Δεν συμφωνώ καθόλου με το πώς πρέπει να μας απασχολεί με το πώς πρέπει να ντύνεται ένας πολιτικός. Όταν έχεις μια επίσημη επίσκεψη για να δείξεις ότι τιμάς τον άνθρωπο. Επειδή είχε γίνει παρόμοιο περιστατικό και με το Βαρουφάκη που είχε πάει στο Λονδίνο. Αυτές χάλια ήταν ο Βαρουφάκης που είχε πάει σαν το Λέτσο. Και βγαίνουν όλοι μετά και δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι πρέπει να μας ενδιαφέρει το πώς ντύνεται ένας πολιτικός. Λεπτό, δεν σου λέω να πάει μελενωμένο το πουκάμισο. Όταν δέχεσαι έναν πολιτικό, έρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας, που στο πρωτόκολλο είναι πάνω από τους άλλους. Γιατί στρώνε τα κόκκινα χαλιά τότε, ρε παιδιά, και δεν σου λέει να τα ξέρεις. Απλά τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, με αυτή τη λογική. Τότε γιατί κρατάει το ούτε αυτά δεν θα έπρεπε να τα κρατάνε προφανώς. Δηλαδή τι να του στείλουμε, ένα τάξι μπιτ να τον φέρει, να τον πάει και σε μια ταβέρνα. Να τον βάλουμε και να πληρώσει, γιατί είμαστε. Καλά, εδώ πέρα ήταν άσχημη στάση του μπροστά. Όταν πάντως να πω κάτι. Ήμουν μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Συγγνώμη, όταν βλέπει δηλαδή αυτέ τι φωτογραφίε, λε εσύ τι ωραία, τι κομψά, τι κουκλάκι ζωγραφιστά. Δεν του βγάζει για πολιτική. Δηλαδή δεν λε ότι αυτό είναι αρχηγό κράτου. Και τι να πει, καλέ. Αν βλέπει του δικού μα, δεν βλέπει ότι δεν λε ότι αυτή είναι η κομψά. Να πω κάτι, πε Γιάννη αυτό που μα έλεγε. Να κάνουμε μια σύγκριση, λέω εγώ, παιδιά. Θέλω δηλαδή να δούμε πώ υποδεχτήκαμε εμεί εδώ τον κύριο Ολάντ. Δηλαδή να δούμε μια φωτογραφία ή μάλλον μερικά πλάνα από την επίσκεψη που έκανε εδώ ο κύριο Ολάντ. Βλέπετε εδώ τον πρωθυπουργό μα, τον Αλέξη τον Τζίπρα. Πώ τον υποδεχτήκαμε, τι φορούσε με τα κόκκινα τα χαλιά. Εδώ με πέρα δεν ξέρω. Τον βοήθησε τον Ολάντ, το βλέπετε στο μάτι του. Ναι, να. Τι έλεγες, που στόχο εδώ έτοιμο.
Εδώ με τα πόδια τα ανοιχτά και αυτό. Είδες. Και γελάει κιόλα. Δηλαδή μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Να μην γελάσει, καλά, είναι χαρούμενο άνθρωπο. Μάλλον τον εθνικό ύμνο λένε, δεν λένε και καραγκιόζι. Άμα είσαι χαρούμενο άνθρωπο, γελάς πάντα. Έχεις ένα λόγο να είσαι ευτυχισμένο. Αυτό. Ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, παιδιά. Και εσείς πρέπει να είστε λίγο αισιόδοξοι. Αλλά να σας πω και κάτι. Θέλετε να το συγκρίνουμε και με την αντίστοιχη υποδοχή που έκαναν οι Κινέζοι στον Βρετανό πρωθυπουργό. Όχι, οι Βρετανοί στον Κινέζο. Οι Βρετανοί στον Κινέζο. Τι είπα εγώ. Το αντίθετο. Αχ, συγγνώμη, παιδιά μου, συγγνώμη. Να, βλέπετε εδώ τη Βασίλισσα Ελισάβετ και βλέπετε πώς τι κάνουν οι Βρετανοί που ακολουθούν λίγο το πρωτόκολλο. Είναι και λίγο εδώ που τα λέμε λίγο μυστήρι με το πρωτόκολλο οι Βρετανοί. Δηλαδή το παλάτι. Γιάννη, μου πήρε πίνουν, δεν βλέπουμε να κάνουν τίποτα. Όχι, εγώ μιλούσα για το πράγμα. Εγώ μιλούσα για το προηγούμενο. Αλλά να, θέλω να σου πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι γλεντζές θα πιει την πύρα του. Τι διαφορά έχει λοιπόν το ένα πλάνο με το άλλο. Θέλω να μου το συγκρίνετε τώρα. Κανένα, είναι χειρότερο. Εμείς τον πήγαμε καλύτερα. Μπράβο! Μάλλον πλάνο δεν βρήκαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε να δούμε τώρα. Τι είχες, Άννα Μαρία μου. Λοιπόν, σας έχω την ερώτηση για την Caitlyn Jenner. Ποια κυρία αντιγράφει. Έχει κάποιο πρότυπο γυναίκα. Έτσι φαίνεται. Μου θυμίζει κάποια. Θα σου πω πια. Να πω εγώ τις επιλογές ή θέλεις να σκεφτείς πρώτα. Όχι, πες τις επιλογές. Λοιπόν, στο νούμερο 1 σου έχω την Αντζελίνα Τζολί. Η Αντζελίνα Τζολί στα πρώτα της βήματα στην καριέρα της, στιλιστικά, αν θυμάστε, ήταν goth, άγριο το στυλ της, πάρα πολύ. Αλλά πλέον είναι από τις πιο κομψές και elegant στο Hollywood παρουσίες. Και πιστεύω ότι θα ήταν ένα στυλ που θα τέριαζε στην Caitlyn Jenner. Μάλιστα. Στο νούμερο 2 σου έχω την Kate Middleton. Και επειδή αναφερθήκαμε και στην Βασίλισσα της Αγγλίας, να σας πω ότι το στυλ της το ελέγχει πλήρως η Βασίλισσα. Και σε έχει απαγορέψει να φοράει κοντά φορέματα πάνω από το γόνατο. Και θέλει τα κοσμήματά της να είναι πάρα πολύ έντονα. Τουλάχιστον στις πολύ σημαντικές εμφανίσεις. Για να μην την πούνε φτωχιά. Μάλλον, δεν ξέρω. Γι' αυτό πήγα να πω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα τη Βασίλισσα του Λονδίνου και το πώς υποδέχεται τον Κινέζο πρωθυπουργό. Ευχαριστώ και αυτό, Άννα Μαρία. Τέλος πάντων. Στο νούμερο 3 σας έχω την Τζέσικα Λάγκ. Λατρεμένη, την προσκυνώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα έτσι για να το πω αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ σπουδαία ηθοποιός και από τις πιο κομψές κυρίες για την ηλικία της. Και επειδή είναι και πολύ κοντά στην ηλικία με την Caitlyn Jenner, πιστεύω ότι θα τέριαζε να... Και στο πρόσωπο είναι πολύ κοντά, παιδιά. Μοιάζουμε στο πρόσωπο. Πάρα πολύ. Τις έχουν πει... Στις γωνίες δηλαδή. Τις έχουν πει ότι έκανε πλαστική για να τις μοιάσει. Ότι η Caitlyn Jenner πήρε ως πρότυπο την Jessica Lange. Πώς πάνε στον πλαστικό και λέει θέλω τα ζυγωματικά της. Να κάνουμε έτσι. Και στο νούμερο 4 σας έχω την Ντονατέλα Βερσάζε. Τα ρούχα της έχουν φορεθεί. Όχι είναι ότι θέλει να τη γράψει. Ότι πήγε με φωτογραφία της Ντονατέλας και είπε κάνε με έτσι. Γιατί είναι κουκλάκι ζωγραφιστό. Όχι, μιλάμε για τα ρούχα, όχι για το πρόσωπο. Μιλάμε για το στυλ. Είναι κεντρική. Τα έχουν φορέσει από τους πιο γνωστούς στάρ του Hollywood τα ρούχα της. Και γενικά μπορεί να είναι μια. Είναι από μια οικογένεια η Caitlyn Jenner που πιστεύω εγώ θα μπορούσε να τα βάλει τα ρούχα αυτά. Έλα. Είστε έτοιμοι. Βεβαίως. Με ποια διάσημη κυρία έχει πάθει αιμονή η Caitlyn Jenner και αντιγράφει το στυλ της σε σημείο που θυμίζει πιστό αντί... Έλα, κάτι σε αντίγραφο, Φώτη. Όχι, πολύ πιο νωρίς. Είπες την προηγούμενη λέξη. Ναι, πιστό... Δηλαδή, πού είμαστε. Το αντίγραφο. Εγώ. Λοιπόν, έτσι εύκολα υποχωρείς, μπράβο. Είναι η Αντζελίνα, είναι η Κέιτ Μίντλετον, είναι η Τζέσικα Λάγκ ή η Ντονατέλα Βερσάζ. Ξέρεις κάτι, εμένα μου θυμίζει, όπως τη βλέπω ντυμένη και έτσι όπως κυκλοφορεί, μία γυναίκα του Νότου της Αμερικής. Μαύρη. Του Νότου, παιδί μου. Του Νότου. Όχι μόνο. Μαύρη. Συνέχισε, εντάξει. Όχι, τέλος πάντων, σαν να είναι η ηρωίδα του Tennessee Williams. Όχι εσύ. Η Caitlyn Jenner. Ναι. Θα παίρνει ο όχι. Τι ήπια στο Σαββατοκύριακο, ομολόγα. Λοιπόν, γι' αυτό θα την πάω, επειδή μου θυμίζει λίγο τη Τζέσικα Λάγκ στο 3. Ήμαρτον, Θεέ μου, ήμαρτον. Ήτανε η Αντζελίνα Τζολί. Σας έχω πιάσει και πολύ. Γιατί η Αντζελίνα. Έχω πιστήρια, βέβαια. Η Αντζελίνα είναι πιο ρόκρεση.
Η Ατζελίνα πλέον δεν είναι ροκ. Όχι, με τις τουαλέτες της πια. Δεν είναι πλέον κάτι καθημερινές. Όταν πηγαίνει στον ΟΗΕ, όταν κάνει την πρέσβυρα που πηγαίνει με μια ζακετούλα και ένα τζιν. Και στο κόκκινο χαλί. Για το κόκκινο χαλί κυρίως θα λέμε. Είναι... Δεν είναι ροκ καθόλου, καθόλου. Είναι Τζέσικα Λάγκ, θα έλεγα. Ότι ίσως αντιγράφει η Ατζελίνα Τζολί τη Τζέσικα Λάγκ, ας πούμε. Έχω φωτογραφίες όμως και σας έχω και ένα θέμα για την Caitlyn Jenner, για πράγματα που δεν ξέρουμε για αυτή, γιατί μπορεί να πολύ συζητήθηκε το καλοκαίρι, αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν ακούσαμε. Μάλιστα. Πάμε να το δούμε. Τέλεια. Από Bruce, Caitlyn. Από θρυλικός Ολυμπιονίκης, ηρωίδα της transgender κοινότητας. This transition has been harder on me than anything I could imagine. And that's the case for so many others besides me. For that reason alone, trans people deserve something vital. They deserve your respect. Από άνδρας, γυναίκα. Καλό ή κακό, σωστό ή λάθος, συμφωνείς δε συμφωνείς, η Caitlyn Jenner έριξε το ίντερνετ και εμείς θέλουμε να μάθουμε περισσότερο. Ήταν 1976 όταν ακόμα ο Bruce Jenner κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο δέκαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ, ενώ το 1987 έλαβε τη μυτική θέση ανάμεσα στους καλύτερους αθλητές όλου του κόσμου. Και αυτά είναι όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τον Bruce. Γιατί μετά ήρθε η Caitlyn. Πώς θα σου φαινόταν να πάρεις FaceTime τον μπαμπά σου και να σου απαντήσει μια γυναίκα που όμως είναι ο μπαμπάς σου? Αυτό φαίνεται πως έπαθε η μικρότερη κόρη του Bruce, η Kylie Jenner, όταν πήρε με κλίση FaceTime τον πατέρα της, η οποία όμως έκανε εκείνη την ώρα φωτογράφηση για το Vanity Fair ως Caitlyn. Η Kylie όμως και ψύχραμα το πήρε και πως είναι πολύ όμορφη, της είπε. Και τώρα απευθύνεσαι στο πρόσωπό του λέγοντας αυτός ή αυτή. Η Caitlyn το ξέρει πως είναι περίεργο και γι' αυτό δεν θα σου θυμώσει αν ξεχαστείς και αντί αυτή πεις αυτός. Πάντως η ίδια δηλώνει γυναίκα. Το Siri από την άλλη, η εφαρμογή που του μιλάς και σου απαντάει στο κινητό, αν το ρωτήσεις οτιδήποτε για τον Bruce Jenner, θα σε διορθώσει λέγοντάς σου πως το όνομά της είναι Caitlyn. Siri, how tall is Bruce Jenner? Caitlyn Jenner is 6 feet 2 inches tall. What gender is Bruce Jenner? The answer is female. Και μιας και η απόκριση δεν είναι πολύ μακριά, αν το θέλεις μπορείς να ντυθείς Caitlyn Jenner, γιατί υπάρχει και στολή εμπνευσμένη από αυτήν. Και για το τέλος, κράτησα το ενδυματολογικό κομμάτι. Το στυλ που επιλέγει στις εμφανίσεις της είναι κομψό και αξιοζήλευτο. Αλλά σαν κάτι να μου θυμίζει. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι, επειδή είναι τελείως διαφορετικό σωματότυπο, τελείως διαφορετικό. Έβλεπα ένα επεισόδιο που είχε πάει να δει την κόρη της Καρντάσιαν που κάτι είχαν λογομαχήσει και κρατάει μια τσάντα και λέει, μου τη χάρισε τον Ατέλα και είχε και τα γυαλιά και αυτά τα γυαλιά σ' αρέσουν και έλεγε, ω γυαλιά, Τζάκι, ω, so classy. Και είναι πάρα πολύ. Με το στυλ παίζουν πάρα πολύ. Με το να ξέρετε. Και τον Ατέλα δώρα συνέχεια. Την έχει βάψει και την έχει χτενίσει σε ένα από τα επεισόδια ο δικός μας Δημήτρης Γιαννέτος. Που είναι ναι, στην Αμερική. Ξέρω, το είδα σε μια εκπομπή. Αμέ. Στουλιάκα και Σφέη, κάτι δεν τέτοιο. Ξέρω, τον κάλανε ζωντανό. Μάλιστα, Γιώργα, Γιώργο παιδιά. Έλα, ρε Γιώργο. Λοιπόν, σήμερα να κάψει τα μαλλιά σου. Το έχω αφήσει λίγο. Ωραίο, θα τα αφήσει έτσι. Να τα αφήσω έτσι το μαλλιά. Όχι, σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το ξυρισμένο, αλλά όλοι μου λένε αξίριστο. Το μουσάτο, το μουσάτο. Ό,τι πει το κορίτσι. Έλα, για πες. Μουσάτο. Λοιπόν, μαζέψαμε τα εξώφυλλα περιοδικών. Έχουμε στείλει τη Φωτεινή, βγήκε στον δρόμο. Να σχολιάσει ο κόσμος. Έχουμε Μπαλατσινού Κωστόφυλλο. Έχουμε Ρούλα Κορομιλά. Αντίπα. Πάμε να δούμε ο κόσμος πώς σχολιάζει τις δηλώσεις που έχουν κάνει, την εμφάνισή τους και γενικά τις προσωπικότητές τους. Πάμε να δούμε. Τα περιοδικά της εβδομάδας έχουν ήδη βγει στα περίπτερα και εμείς κατεβήκαμε να τα σχολιάσουμε με ποιον άλλον, με τον κόσμο. Τζένι Βαλατσινού, Πέτρος Κωστόπουλος. Πρώτη συνάντηση μετά την αποκάλυψη του νέου της έρωτα. Εδώ η Τζένι είναι έτοιμη να κλάψει, κακομοίρα. Γιατί όμως? Πιστεύεις ότι ταιριάζαν πολύ, εσύ που τους είχες γνωρίσει και πιο κοντά σε ζευγάρι? Πολύ μεγάλη στεναχώρια πέρασα.
Δηλαδή, το πώς το έχω ξεπεράσει είναι ένα πράγμα. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι κάτι υπάρχει. Υπάρχει μια σπίθα ακόμα ανάμεσά τους. Πιστεύεις, διακρίνεις. Έτσι λέω, έτσι τους βλέπω εδώ πέρα στη φωτογραφία, κατάλαβες. Πολύ δημοκρατία. Πολύ Σουηδία. Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Που τους βλέπω, έχουν μια άνετη σχέση και είναι δύο καλοί φίλοι για τα παιδιά τους. Εμένα πάντα μου άρεσε ένα ζευγάρι. Οπότε πιστεύω ότι αυτό που είχαν μεταξύ τους δεν τελείωσε. Φίλοι καλοί, αλλά. Είναι και αυτό το αλλά. Για μένα πρέπει να τα ξαναβρούν. Είναι χρήμα. Είναι πολύ όμορφο ζευγάρι. Ταιριάζουν απόλυτα. Τι να πω. Μου άρεσαν πάρα πολύ μαζί και θεωρώ ότι είναι λογικό έπειτα από τόσα χρόνια γάμου να κρατάνε φιλικές σχέσεις. Πολύ στυλ διακρίνω. Βλέπω ότι έχει συνδυάσει τα ρούχα με έναν τρόπο να δηλώνει μια σοβαρότητα και αυστηρότητα και συνήθως γοητεία. Υπέροχη όπως πάντα. Θα ήθελα πολύ να την γνωρίσω. Ρούλα, σ' αγαπώ εδώ με στην καρδούλα μου σ' έχω. Σου λείπει η Ρούλα από τηλεόραση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλλά δεν μου λείπει πολύ γιατί την παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Ωραία είναι, ωραίο το τζάκετ, το ωραίο το παντελονάκι. Σ' αρέσει το στυλάκι αυτό το νερό. Ναι, μια χαρά είναι. Μαλάκι ωραίο. Μαλάκι Ξάνθω, ναι. Ωραίο το γυαλάκι. Είναι αστητή η απουσία τη, αλλά. Εμένα θα μου άρεσε η Ρούλα αν δεν ήταν αυτή η τηλεόραση που είναι σήμερα. Θα μου άρεσε να τη δώσω σε μια άλλη τηλεόραση από αυτή. Ήταν η πιο λαμπερή, πιο πλούσια τηλεόραση. Βέβαια, με μεγάλες παραγωγές που να τις αξίζουν. Μου λείπει η Ρούλα πάρα πολύ. Θέλω να την ξαναδώ, θέλω να την ξαναδώ. Ρούλα, έλα πίσω, σε παρακαλώ. Έχω δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου. Αν σαλέψω ποτέ, ρίξτε μου ένα χαστούκι να συνέλθω. Ο αντίπας πολύ σωστός, με τριμμένα λόγια, μάγκας. Βασικά είναι ένας από τους καλλιτέχνες που δεν σηκώνουν ποτέ ψηλά τον αμανέ. Αυτός μας έχει ρίξει αυτό στα χαστούκια ήδη. Με αυτό το look. Εδώ. Δεν σου αρέσει το look. Καταπληκτικό. Τι να πω, αντιγράφεται. Μπλε μέσα και σου λέει δεν βάζω και το μπλε και εδώ και μπλε και εκεί και μπλε και στο καρό. Καλό είναι να ακούγεται γι' αυτό. Γενικά, γιατί μερικοί τα χρειάζονται αλλά δεν το παραδέχονται. Προσπαθεί να μείνει προσγειωμένος και αυτό είναι προς τιμή του. Βλέπει διάφορα από διάφορους καλλιτέχνες που είναι πολύ μικροί μπροστά του ενώ σε χρόνια καριέρας. Οπότε συμφωνώ με αυτό που λέει. Ο αντίπαλος τραγουδάει τόσα χρόνια. Έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Τώρα μου βγαίνει άλλος ένα-δύο χρόνια και μας το παίζουν φίρμες. Και πληρώνουν για 160 ευρώ το μπουκάλι. Τι είναι αυτά. Μελένη Μενεγάκη Μάκης Παντζόπουλος μαζί στο σχολείο των παιδιών της Ελένης. Γιατί, πώς έγινε αυτό. Να ενημερωθεί για τα παιδιά της. Ναι. Με τον ίνι συντροφό της. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο αυτό. Ο Μάκης ποιος είναι. Ο Παντζόπουλος, ο σύντροφος Ελένης. Βρε Μάκη. Ωραία, αυτό καλό είναι να έχει σύντροφο κανείς. Μπορεί να μην είναι βιολογικός πατέρας, αλλά είναι γονιός. Είναι πολύ γλυκό το ότι θέλει να είναι κοντά στα παιδιά και ενδιαφέρεται. Ναι. Κάτι τέτοιο της κάνει. Και την τρελαίνει. Ο Μάκης, όχι, Ελένη πρέπει να πάει μόνη της. Δεν ξέρω, είναι πολύ τρυφερή η κίνηση. Μόνο και μόνο που πηγαίνεις και ενδιαφέρεσαι για τρία παιδιά και γενικότερα δείχνεις ότι σε όλες τις στιγμές σε κάπου με κάποιον άνθρωπο είναι πιστεύω κάτι πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο. Κοίτα να δεις. Μα τι σοβαρά παιδιά, τι άποψη για τη σόβη. Ναι. Τη Ρούλα που την έχουν επιθυμήσει όλοι. Βεβαίως. Αλλά σε μια άλλη τηλεόραση, πιο όχι. Τι πιο φλατ, πιο. Γιατί μια τηλεόραση. Παλιά ήταν μια άλλη τηλεόραση. Τέλει πιο πλούσια τη τηλεόραση για τη Ρούλα. Α, ξέρει τι εννοούσε. Τι. Πιο πλούσια τηλεόραση. Ναι, ότι... ναι, ήταν σε μια εποχή. Κατάλαβε. Δεν έχει άδεια. Πάντω, ένα καμπάκ τη Ρούλα τέτοιου τύπου δεν θα ήταν κακό. Καλή σε πού να τα βρουν τα κανάλια εδώ στα λεφτά. Αχ, παιδιά, σε όλα αυτά. Τι τσάντε μου. Θέλω να σας δείξω. Πού πήγανε και πάω. Από εδώ είναι οι τσάντες. Από εδώ, από εδώ, από εδώ. Αυτές τις τσάντες έχω να σας δώσω, κυρίες μου και κύριοι, για τις γυναίκες σας. Με ένα μόνο τηλεφώνημα μπορείτε να τις κάνετε δικές σας και να τις χαρίσετε. Αυτή την, όλες μαζί θα τις πάρετε. Και αυτή την πράσινη. Όχι, παιδιά, μπορεί να το βλέπετε άλλο χρώμα, αλλά είναι πράσινο και παρισί καθαρό. Καταπράσινο. Καταπράσινο. Βλέπω ναι, δεν ξέρω πώς βγαίνει στη τηλεόραση. Αυτή είναι μαύρη και αυτή είναι ένα μπέζ, γκρι, σκούρο, ουδέτερο χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κοίτα τι ωραίο άνοιγμα. Κοίταξε εδώ αυτό. Τέλειο. Μπορείς να τη βγάλεις, να βγάλεις αυτά ή όχι. Όχι, δεν μπορείς να τα βγάλεις. Μην τα βγάλεις τα μάτια μόνο. Ναι, για το βράδυ έλεγα ότι μπορούσες να την κρατήσεις και σαν γκλάντς, αλλά δεν χρειάζεται. Κοίτα τι ωραία τσάντα, τι ωραία επένδυση. Τρεις δικές σας. Τσάντες, Μαρία.
Αυτές οι τσάδες είναι κρώμια. Που τις έχει εμπνευστεί ένας κύριος που αγάπησε την Ελλάδα και το χρώμα. Ακριβώς. 90 11 51 51 51 με ένα τηλεφώνημα ή πιο γρήγορο ή ο πιο γρήγορος θα τις κάνει δικές του. Τι έχουμε. Έλα, έλα και πάμε γιατί παιδιά μου μόλις γυρίσουμε θα μάθουμε για ποια κυρία της τηλεόρασης οι συνεργάτες πίστεψαν ότι πέθανε, σπάσαν την πόρτα του διαμερίσματος και μπήκανε μέσα να βρουν το πτώμα. Γυναίκα, έλα, μου είπες ότι είναι σε καθημερινή εκπομπή. Πασίγνωστη, δεν πάει το μυαλό σου. Έχω κι άλλο. Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα. Δεν, δεν μπορώ να σου πω όλες τις λεπτομέρειες. Τι έγινε. Γιατί έχω να σου πω κι άλλο. Θέλω να βρεις και ποιος είναι ο κύριος της ενημέρωσης, ο οποίος έχει κάνει και sex tape, παρακαλώ πολύ. Και επίσης στέλνει γυμνές φωτογραφίες της θαυμάστριας του. Μάλιστα. Αυτό, γυμνή φωτογραφία να στείλει κύριος της ενημέρωσης από ειδήσεις, από δελτία. Από είναι λουκουμάκι, δηλαδή. Α, τι θαυμάστριες. Έλα, έλα, πάμε λοιπόν. Πάμε σε δελτία. Εγώ νόμιζα. Μου λείψα την αλήθεια. Έχεις και το νεράκι σου. Όχι, δεν είναι δικό μου, είναι νομίζω. Τι κάνεις, Τρίφωνα? Καλά, κάνεις καλά. Άλλαξε η ώρα, τώρα μπαίνει ο χειμώνας για τα καλά. Δεν μου πολύ αρέσει. Oh. Αλήθεια, δεν σ' αρέσει. Είναι εμένα, παιδιά, όταν αλλάζει η ώρα, η πρώτη μέρα που αλλάζει η ώρα, τρελαίνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όταν την ξαναπάει πίσω η ώρα. Όχι, χθες. Και το καλοκαίρι που αλλάζει και πάει μπροστά. Εχθές. Για αυτό, το πίσω. Μπαίνει για τα καλά τα κρύα τώρα και εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Είσαι πιο πολύ αγόρι του καλοκαιριού. Ναι, είμαι του καλοκαιριού και τη ζέστη. Γι' αυτό και εγώ θέλω να σα ανεβάσω τη θερμοκρασία λιγάκι με το βίντεο που θα σου παρουσιάσω. Για πες ρε, ο οποίος Τρίφωνας για να μην χάσει τον βάρος. Ναι. Έλα, σταμάτα τώρα. Περίμενε, πριν μας το δώσεις, σας δώσω την ευκαιρία να επικοινωνούμε. Ποια είναι αυτά τα δίδυμα, λοιπόν. Α, ξέρω. fomolive.papakistar.gr, δίδυμάκια, κουκλάκια, είναι πολύ νόστιμα. Κοίτα τα, μωρέ. Πόσο να είναι τώρα. Δύο. Είναι δύο. Δυόμιση, δεν είναι δύο, είναι εκεί. Λοιπόν, ωραία. Πάμε δεύτερο γύρο και μας τα λες μετά. Εντάξει, καλώς. Λοιπόν, θα ρίξω το ζάρι. Έλα. Όχι εσύ, η Μαρία θα το ρίξει, γιατί έχουμε... Χάνω. Ναι, Μαρία. Και εγώ δεν το δέχομαι. Τέτοιες πληροφορίες. Παναγιώτη, φρέναρε το σεναμί. Εντάξει. Μαρία τέλεια. Μου, κοίτα να δεις τώρα. Τέλεια. Μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις την ισοπαλία αν διαλέξεις την κατάλληλη κατηγορία. Και vintage και ίντριγα και σεξ και τούτη φρούτη. Από όλα τα καλά. Το Σαββατοκύριακο θέλω τούτη φρούτη. Πού ήσανε. Ναι. Όπου γουστάριζα. Εντάξει, μάλλον. Για πες που ήσουν. Τούτη φρούτη. Αχ, λοιπόν, τούτη φρούτη σε μένα έρχεσαι. Έλα. Παιδιά μου, αυτό που θα σας πω, που θα σας περιγράψω μάλλον, είναι ένα πραγματικό θρίλερ, έτσι. Αλήθεια. Ναι, ψάχνουμε αυτή την κυρία. Αχ, ναι, την παρουσιάστρια. Φοβερό. Δηλαδή η γυναίκα, ακούστε τι έγινε. Εντάξει, ρε παιδί μου, τυχαίνει πολλές φορές να μας χτυπάνε τα κουδούνια, να μας παίρνουν τηλέφωνα και να μην τα σηκώνουν τα τηλέφωνα. Είτε επειδή είμαστε αφηρημένοι και ξεχάσαμε το κινητό σου, λέω εγώ, είτε επειδή δεν το ακούσαμε. Αλλά από αυτό μέχρι να ξεκινήσει ολόκληρη η ιστορία με συνεργάτες και φίλους και όλους αυτούς που πήγαν στο σπίτι της συγκεκριμένης κυρίας και αφού χτυπάγαν τα κουδούνια και είδαν ότι δεν απαντούσε και δεν ήταν εκεί, παιδιά φωνάξαν την αστυνομία. Διέριξαν την πόρτα, μπήκανε μέσα και ψάχναν να βρουν το πτώμα. Γιατί είχαν να τη δουν μέρες. Δεν μπορώ να σου πω όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως την ψάχνανε και αλλά δεν την βρίσκανε. Αλλά ήταν δικαιολογημένη η ανησυχία τους. Πολύ! Ναι, θέλω να πω ότι άμα πας στο σπίτι κάποιου και δεν είναι. Τι γελάς, πονηρά. Ξέρετε την ιστορία, ξέρετε την ιστορία. Γι' αυτό. Ναι, λοιπόν, έλα, Μαρία. Αν πας κάποιου και χτυπάς και δεν ανοίγει, ναι. Δεν φέρνεις και την αστυνομία. Μα όχι. Δεν θες να ανοίξεις την πόρτα. Είχαν πάρει και τηλέφωνα. Είχαν προηγηθεί πολύ έρευνα. Ωραία. Και αυτή στον κόσμο τη. Λοιπόν, Μαρία μου, θα σου δείχνω φωτογραφίες να εμπνευστείς ποια μπορεί να είναι αυτή η κυρία η οποία δεν έδωσε σημεία ζωής. Στο νούμερο 1 σας έχω τη Βίκη την Παγιατάκη πολύ αχ, παλιά. Αχ, τι φωτογραφία. Έλα. Το περιοδικό το αύριο. Το αύριο. Δεν ξέρω. Θα ήταν μελλοντολογικό. Συγχαρητήρια. Ναι, καλό. Τι θα ήταν να πούνε το αύριο. Γιατί τι δεν έξυπνα τα θέλει. Ναι, δεν το σκέφτηκα. Λοιπόν, η Βίκη Παγιατάκη εδώ, παιδιά μου, πρέπει να είναι η περίοδος που είχε το δεσμό με τον Γιώργο το Μαρίνο. Αυτό δεν είχε δεσμό με τον Γιώργο Μαρίνο. Στη συνέντευξη που κάναμε δεν τη ρωτήσαμε και μας είπε δεν είχε δεσμό και ήταν φίλοι. Μην ξαναλέμε λάθη. Α, παιδιά μου, εγώ έτσι ήξερα, έτσι έχω πιστέψει. Όχι, να ξεχωρίσω. Πάω στο νούμερο 2 και στο νούμερο 2 σας έχω
τη Βίκη τη Σταυροπούλου. Σας θυμίζω ότι η Βίκη Σταυροπούλου είναι τόσο αφηρημένη που έχει ξεχάσει πρώτον την κόρη της στο σούπερ μάρκετ. Είναι από μια τρελή σαραντάρα. Και επίσης, παιδιά μου, μία φορά που ταξίδευαν στην Ιταλία μαζί με τον Χρήστο τον Τσιπαναγιώτη, εκεί στα διόδια σου ήταν ένα εισιτηριά και ένα πάσο. Και πρέπει αυτό να το επιστρέψεις για να ανοίξει η μπάρα να περάσεις. Α, το πέταξε. Το πέταξε η πέρα. Ναι, ναι. Γιατί εδώ παίρνεις το τέτοιο, πληρώνεις τα διόδια, στο δίνει το χαρτάκι και το πετάς. Άμα πας στο πάρκινγκ, τι κρατάει, κρατάς το χαρτάκι που σου δίνουν. Γι' αυτό σου λέω. Πάω στο νούμερο 3 και στο νούμερο 3 σας έχω τη Λίτσα την πατέρα. Και έρχομαι τώρα εγώ. Να σας ρωτήσω, φίλε μου, καλή. Γιατί εντάξει, το είπες χωρίς να το πιστεύεις. Εγώ γιατί. Έλα, Μαρία, και εγώ δεν το πιστεύω. Κανένας εδώ μέσα δεν συμφωνεί μαζί μου. Όχι, Μαρία, είναι από αυτό που βλέπει ο Αποστολόπουλος. Καταρχήν έχει κάνει ένα πολύ ωραίο συνδυασμό το μαύρο και το χρυσό. Που είναι χρυσό και χρυσά και τα μαλλιά της, μαύρα τα υπόλοιπα. Για ποια δεκαετία, 1980. Σίγουρα δεν είσαι μόδας πάντως. Είναι κλασικό. Κρατάει τα ψή με κάτι. Όχι, τα ξύ κρατάει. Γάντια, νομίζω, κρατάει. Τα κίτρινα γάντια. Έλα, συνεχίζω. Στο νούμερο 4 σας έχω τη Ζωζό τη Σαμπουτσάκη που Μαρία μου σου δίνει. Χειροκροτώ. Τι είναι, πόσες πέρλες έχει παντού. Παιδί μου, άσε το στυλιστικό και θα σε πάω στο θρίλερ με την Ζωζό Σαμπουτσάκη. Θυμάστε που εμείς εδώ είχαμε βγάλει κάποια στιγμή, είχε κυκλοφορήσει φήμη ότι πέθανε η Ζωζό και βγήκε στο αεροδρόμιο και έλεγε Ζω. Γι' αυτό σου λέω, θα μπορούσε να χτυπάνε στην κίνητα τα κουδούνια και εκείνα μην απαντάει. Μάλιστα. Λοιπόν, σε πάω, Μαρία μου, στην ερώτηση. Για ποια κυρία πίστεψαν οι συνεργάτες της ότι πέθανε? Και μαζί με την αστυνομία έσπασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα, ενώ αυτή εκείνη την ώρα γυρνούσε από το σούπερ μάρκετ. Ένα, η Βίκη Παγιατάκη. Δύο, η Βίκη Σταυροπούλου. Τρία, η Λίζα η πατέρα. Ή τέσσερα, η Ζωζό. Κοίταξε, επειδή κάποιος μου είπε, μου στήριξε ότι είναι η κυρία που ψάχνουμε σε καθημερινή εκπομπή στη τηλεόραση. Ποιος το σφύριξε? Πριν. Εσύ. Εγώ σφύριξα, είπα εγώ. Σε ρώτησα, είναι κυρία στην καθημερινή σε καθημερινή. Κάτι εσύ μου το είπε. Όχι καλέ. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Κάποιος μου το είπε, μόνο μου δεν το φαντάστηκα. Άρα είναι ή η Βίκη Παγιατάκη ή η Λίτσα πατέρα. Δεν είναι η Ζωζό, δεν είναι η Βίκη Σταυροπούλου. Τώρα ποια από τις δυο να είναι. Ενοχλώ. Πολύ. Σε παρακαλώ. Θα τρώσω χρόνο. Θα πω το ένα. Ένα θα σου πω. Ένα μα θα πω. Άμα μαζέψουμε τα ένα που μας λέει. Απεργία η δημοσιογράφη. Και η Βίκη Παγιατάκη προφανώς νόμιζε στο δικό της το μυαλό ότι το πρωινό του Μέγκα τα Καλημερούδια δεν θα βγουν στον αέρα. Α, βγήκε. Εν τω μεταξύ η Βίκη μιλάμε ότι 7 η ώρα το πρωί Ντάν είναι εκεί στην εκπομπή πάντα. Ωραία, είναι από τις πρώτες. Πολύ συνεπείς. Αρχίζουν λοιπόν και παίρνουν τηλέφωνο. Η Βίκη Παγιατάκη δεν έχει κινητό. Ή μάλλον δεν έχει μαζί τη. Δεν έχει. Έτσι ξέρω, δεν έχει. Πού τη ξέρει εσύ τόσο καλά και την αρχή μαθαίνει. Είναι φίλη σου. Φίλη τη μαμά σου. Μου λέει τα ζώδια. Τι είδε. Πα και σου λέει. Συμβουλεύομαι. Ένα να μην ξέρω. Και τι σου έχει πει. Ευίωνα τα πράγματα. Μπράβο, παιδί. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πάνε λοιπόν την παίρνουν τηλέφωνο στο κινητό, δεν απαντάει. Και σου λέει κάτι, έχει πάθει προφανώς. Και το φτωχό του στο μυαλό πήγε κατευθείαν στο ότι πέθανε. Α, και πήγανε παιδιά από εκεί και σπάσαν την πόρτα. Κανονικότατα. Τα γενολάκια. Τα λέει κανείς αυτό. Καλέ, η πήγε κυρία αστυνομία. Είσαι καθόλου καλά, μόνο η αστυνομία. Όλη η γειτονιά στο πόρτα σου λέω. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό πάντως. Εγώ μια φορά που δεν είχα πάει στο γραφείο. Δούλευα τότε σε περιοδικό. Και. Δεν είχα πάει στο γραφείο και με έπαιρνε τηλέφωνο η γραμματέα μου. Δεν το σήκωνα γιατί είχα ξενυχτήσει. Α, είχε γίνει και το άλλο. Είχε ανοίξει την πόρτα ο σκύλος μου μόνος του. Και είχε βγει το φρισκύλι έξω και ήταν μόνο του. Είχε κατέβει τα σκαλιά, βρήκε και την κάτω πόρτα ανοιχτή και είχε βγει στο δρόμο. Οπότε η γειτόνισσα είδε την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή, το σκύλο στο δρόμο και η γραμματέα να παίρνει και να μην απαντάω. Ήρθε η αστυνομία. Αλλά δεν μπορούσα να μπει στο σπίτι χωρίς ένταλμα. Ναι, δεν γίνεται να μπει χωρίς ένταλμα. Και ήταν έξω από το σπίτι μου η αστυνομική. Εγώ κοιμόμουν. Ντροπή. Μεγάλη. Θα σε πάρουν τα blogs τώρα, θα σε περιποιηθούν αύριο. Αλλά παιδιά, με έχω κι άλλα να σας πω. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε ποιος είναι αυτός ο κύριος της ενημέρωσης, ο οποίος έχει κάνει και sex tape και στέλνει γυμνό. Λέει ειδήσεις και έχει κάνει σεξτέιπ και στέλνει γυμνές φωτογραφίες. Καθημερινή εκπομπή ενημερωτική, πιο ενημέρωση πεθαίνεις. Έλα ρε εσύ. Να πω το όνομά του. Ναι. Πες το. Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Τον φαντάζεσαι γυμνό. Και είπε ότι έχει στείλει γυμνή φωτογραφία. Σε φαν. Σε κοπέλα. Δηλαδή αν του στείλω εγώ να μου στείλει γυμνή φωτογραφία, ότι θα μου στείλει. Για δοκίμασε. Κάτσε να το δοκιμάσω. Μήνυμα στον Μπογδάνο να μου στείλει και εμένα γυμνή φωτογραφία. Αν το έχω το τηλέφωνό του, αν δεν το έχω το τηλέφωνό του. Το έχω εγώ να στο στείλω.
Λοιπόν, όσοι εσείς λοιπόν στέλνετε μήνυμα στον Μπογδάνο, εγώ έχω να σας δείξω πάρα πολλά, εκ των οποίων είναι και η Νατάσα Παζαΐτη που χορεύει, παιδιά μου, την έχετε δει ποτέ? Η Νατάσα Παζαΐτη. Α, αυτή είναι η σύζυγος πρωθυπουργού που χορεύει σε βίντεο κλιπ. Τι σου λέει, παιδί μου, στα έχω όλα, έλα πάμε. Ούτε στο χειρότερο εχθρό τη δεν θα εύχονταν να πάθει αυτό που έπαθε η Βίκη Παγιατάκη την Παρασκευή. Την Παρασκευή δεν έχω έρθει στην εκπομπή. Πίστευα ότι έχουμε απεργία κλπ. Και φεύγω κατά τις 10, δεν με ειδοποιεί κανείς μέχρι τότε. Λέω να πάω να πληρώσω τον έμφυα. Και όπως είμαι αποκαμωμένη, λέω να γυρίσω σπίτι να πάρω ένα κομμάτι ψάρι, γιατί μετά είχα οδοντογιατρό. Και πάω έξω από το σπίτι μου και τι βλέπω? Το 100, δύο αστυνομικούς, οι πόρτες σπασμένες. Έχουν ειδοποιήσει ένα φίλο μου, έχει καταφτάσει εκεί πέρα, γειτονιά όλοι στο πόδι, όλοι απ' έξω να δούνε το θέαμα, να βγάζουν την νεκρή έξω. Και δεν ξέρω τι συμβαίνει και αφού τρελάνομαι και φωνάζω, τι έγινε εδώ πέρα, τι έγινε εδώ πέρα, ποιος μπήκε εδώ πέρα. Και σκάει μύτη ένας γιανούλας και λέω, τι θες παιδάκι μου εσύ εδώ? Και μου λέει, δεν πέθανες? Του λέω, όχι δεν πέθανα. Συγγνώμη, του λέω, δεν έχω πεθάνει. Το σπίτι, λέω, γιατί το κάνατε καλοκαιρινό? Πόρτα κήπου κάτω. Πόρτα του σπιτιού ανοιχτή, πεντάνυχτη. Πώς μπήκατε εδώ μέσα? Λέει, διαρρήξαμε. Και γιατί διαρρήξατε? Για να βρούμε το πτώμα. Νομίζαμε ότι να έχεις πεθάνει. Εσύ ποτέ δεν έχεις αργήσει τόσα χρόνια. Τι γίνεται με τον Γιάννη Βαρουφάκη? Είναι άραγε αληθινά όσα διαβάζουμε για τα ποσά που εισπράττει για να δώσει διαλέξεις? Η Αυγή αναπαρήγαγε το ρεπορτάζ της γαλλικής τηλεόρασης με τα ποσά που ζητάνε γνωστοί πολιτικοί για να μιλήσουν σε συνέδρια ή φόρουμ. Σύμφωνα με αυτό, ο Γιάννης Βαρουφάκης ήταν στις πρώτες θέσεις της λίστας μαζί με τους Ντάνιελ Κομπετίτ, Φρανσουά Φιγιόν, Γκέρχαρτ Σρέντερ και πίσω από τον Τόνι Μπλερ και τον Γκόρντον Μπράουν. Εξοργισμένος ο Βαρουφάκης, όπως διαβάσαμε στο site της ημερησίας, είπε ότι δεν του πληρώνουν ούτε το ταξί για να έρθει το πρώτο θέμα να το διαψεύσει. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ζητά να ταξιδέψει business class για οποιοδήποτε προορισμό, ξενοδοχείο 5 αστέρων για τη διαμονή του και πλήρη κάλυψη των χρεώσεων κατά τη διαμονή. Να του παρέχονται όλα τα γεύματα, να του πληρώνουν όλες τις μετακινήσεις και 60.000 δολάρια τη διάλεξη, δηλαδή περίπου 53.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Ηλίας Ψινάκης ταξίδεψε μέχρι το Λονδίνο με το προσωπικό του αεροπλάνο και χαλαρώνοντας τον καναπέ του τζετ, πόζαρε σε μια φωτογραφία και την πόσταρε σχολιάζοντας. Πηγαίνοντας στο Λονδίνο να βρω Κινέζους. Τι άλλο πια θα κάνω για αυτόν τον μαραθώνιο 2015? Σας θυμίζει τίποτα αυτή η κυρία? Κι όμως, είναι η Νατάσα Παζαΐτη που πρωταγωνιστεί στο βίντεο που έγινε για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Και κλείνουμε το σημερινό μας πρόγραμμα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, που και σεξ tape έχει κάνει και έχει στείλει και μιας φωτογραφίες του. Δηλαδή είναι... Έχεις κάνει σεξ σε δημόσιο χώρο? Τι είναι αυτό? Το πρώτο μετράει να ξέρεις. Έχεις στείλει ποτέ γυμνή φωτογραφία σου σε κοπέλα? Not my thing. Απάντησε. Και πάνε. Τελείωσε. Μαμακίες θα λέμε. Και το έχουν στείλει και πολλές. Έχεις τραβήξει ποτέ βίντεο ερωτικού περιεχομένου με την κοπέλα σου? Δεν είναι. Με κοπέλες άλλων πιάνετε? Με κοπέλα γενικά. Sex tape. Μας χαλά αυτό το παιχνίδι που βάνε. Η ερώτηση ήταν σε κοπέλα. Συγγνώμη, θα μπορούσε να στείλει στη φίλη του, ρε παιδί. Συγγνώμη, δεν είναι λίγο ανώμαλο? Ωραία, με συγχωρείς πάρα πολύ. Όχι. Να στείλει σε κοπέλα αφού τα φτιάξατε. Το σκοπό είναι να την τελεάσει για να στείλει τη φωτογραφία. Είναι μακριά και θε εκεί να τον ταράξει το βράδυ που είναι με του φίλου του. Δεν είναι ότι θα τη χάνει. Συγγνώμη τώρα, αλήθεια, παιδιά. Εσεί έχετε πάρει τη σχέση σα. Τι λε, παιδί μου, συνέχεια. Συνέχεια, στέλνετε. Κάτι καλά. Συγγνώμη, όταν λε. Ένα. Εμείς το παίρνω αυτό γιατί φοβάμαι λίγο τώρα. Ένας, ένα. Μέσα πιστήρια. Όταν είναι συνέχεια. Όταν είναι μακριά. Συνέχεια. Α, ναι, ένα βράδυ, έχω να τον δω τρεις μέρες, ξέρω, ας πούμε, τέσσερις. Κοίτα με! Καλέ, δεν άλλαξε καθόλου. Μπαίνει για μπάνιο. Με κλειδάει.
Σνάπτσακια. Τι! Άλλη γενιά, είδες, δεν είχαμε εμείς αυτά. Ποιο είναι το Σνάπτσακ. Όλοι το ξέρετε. Γι' αυτό ακριβώς πάει το Σνάπτσακ. Γιατί εξαφανίζονται οι φωτογραφίες. Ναι, αυτό. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα φεύγουν. Υπάρχει application όμως που μπορείς να τις κλέψεις από το Σνάπτσακ. Πόπο, να προσέχετε, γιατί θυμάστε αυτόν εκεί το hacker που έκλεψε και από τους διάσημους τις φωτογραφίες και βγήκαν όλες. Αυτό είχε γίνει αλλιώς βέβαια, αλλά ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Και να σας πω, είδαμε την κυρία Παζαΐτη, η οποία πρέπει να ήταν για μια καμπάνια η οποία για την καμπάνια κατά του καρκίνου του μαστού. Θέλετε να σας πω δύο-τρία πράγματα παραπάνω που έψαξε για την κυρία Παζαΐτη για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η κυρία Παζαΐτη είχε νοσήσει και αυτή από καρκίνο του μαστού και είχε περάσει πολύ άσχημα. Έχει τελειώσει να πούμε ιατρική στη Θεσσαλονίκη και από το 2004 τελείωσε. Από το 2010 και μετά άρχισε να παίρνει διάφορα μαθήματα πάνω στη χειρουργική. Σήμερα έχει πάρει το ευρωπαϊκό δίπλωμα χειρουργικής μαστού, δηλαδή είναι κανονικά χειρουργός. Μάλιστα. Και έχει και δουλεύει στη συγκεκριμένη κλινική στην οποία είδαμε και τα πλάνα που κάνανε αυτή την καμπάνια για τον καρκίνο του μαστού. Και είχε γράψει τότε ένα γράμμα, δεν θα σας το διαβάσω όλο, θα σας διαβάσω δύο-τρία πράγματα που μου έκαναν εντύπωση για το πρόβλημά της. Α, όταν έμαθε ότι... Όταν έμαθε όλα αυτά τα πράγματα, όταν έμαθε δηλαδή ότι είχε την ασθένεια και έγραψε ότι τίποτα στη ζωή αυτή δεν μας προετοιμάζει επαρκώς για να αντιμετωπίσουμε είτε σε εμάς είτε σε κάποιο δικό μας άτομο μια τόσο σοβαρή κατάσταση όσο ο καρκίνος. Θεωρούσα την ευημερία δεδομένη και ξαφνικά με χτύπησε. Μήνες μετά την επέμβαση δυσκολευόμουν ακόμα να συλλάβω τις αλλαγές στο σώμα μου. Δεν είχα χάσει μόνο το μαστό μου, αλλά και τη γυναίκα μέσα μου. Α, έκανε αφαίρεση μαστού. Ναι. Και φυσικά τα μαλλιά μου, τις βλεφαρίδες και τα φρύδια μου. Ρε. Και ντρεπόμουν να ομολογήσω πως έπασχα και κρυβόμουν. Και γενικά... Το γράμμα λέει και άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι πολύ ευχάριστα, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να ξέρουμε. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει μια τέτοια εμπειρία όμως, όταν το μοιράζεται, κάνει και τους άλλους αυτό, σε αυτή τη φάση, αυτό. Όταν είναι γνωστός, να νιώθουν καλύτερα. Γιατί δεν θέλεις να σε δουν οι φίλοι σου, όπως λέει, δεν θέλεις να σε δουν έτσι για να μην σε λυπούνται. Είναι αλήθεια, έχεις θυμό που σου είχε αυτό. Είναι πολλά τα συναισθήματα. Είναι αλήθεια ότι φαντάζομαι. Έχει κάνει χειρουργική για πλαστική και όλα μαστού. Ναι, έχει κάνει και για πλαστική μαστού και θηλής. Έτσι ξεκίνησε μέχρι να πάρει το ευρωπαϊκό δίπλωμα στο οποίο είναι... Και θέλω να πω συγχαρητήρια και σε αυτή και σε όσες γυναίκες δεν κρατάνε αυτή τη φόρμα της θέσης τους, γιατί μια σύζυγος πρώην πρωθυπουργού τώρα που χορεύει τόσο ωραία και τόσο ζωντανά σε αυτό το βίντεο, το οποίο είναι για να επικοινωνήσει στον κόσμο τον έλεγχο και την πρόληψη. Αυτό και να πω επίσης ότι τώρα είναι πάρα πολύ καλά και το καλοκαίρι τους είδαμε με τον κύριο Καραμανλή στην Πάτμο με τα παιδιά τους που κάναν διακοπές. Και έχει πολύ ωραίο σώμα. Με πάρα πολύ ωραίο σώμα. Πολύ... Γιατί δεν μας έβαλες καμιά φωτογραφία? Έβαλα, αλλά μάλλον δεν περάστηκε. Έβαλα, είχα βάλει. Το ξέρω το σώμα της. Πάμε τώρα, παιδιά μου, από αυτό το θέμα. Τώρα μετά από αυτό το θέμα που έτσι λίγο, εντάξει. Είναι, στεναχωρήθηκα λίγο. Εντάξει, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και όχι, έχει πολύ είναι καλό πολύ τέλος. Και ελπιδοφόρο είναι. Πολύ εσύ γιατί συγκινήθηκες? Συγκινήθηκα γιατί στην οικογένειά μου έχουν περάσει διάφορες γυναίκες. Το συγκεκριμένο καρκίνο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Τι να κάνω, όχι, να σα πω κάτι μετά. Είμαι πάρα πολύ παιδιά, συνέχεια κλαίω. Τι να κάνω. Ευσυγκίνητο άτομο. Πάρα πολύ. Για το συγκεκριμένο, για τα καλά, για τα κακά, για τα όλα, όλα. Συνέχεια. Μπορεί να κλάψω. Άμα μου πάρει το γλυκό μου, το αυτό είναι σου. Θα κλάψω πάρα πολύ, να ξέρει. Έλα, πάμε να κόψουμε και να ράψουμε. Μάλιστα. Θα σας πάω βόλτα. Θα σας πάω και λίγο έξω. Θα σας πάω και σε νυχτερινές πίστες. Έχουν γίνει πράγματα. Μπράβο τους. Που νομίζατε ότι δεν γίνονται πράγματα. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι από την Παρασκευή. Από εγγένεια μεγάλη καταστήματος. Από τα εγγένεια. Από τα εγγένεια. Από τα εγγένεια της Παρασκευής. Κάτι μου κάνει πολύ φασαρία. Φασαρία. Κάτι βουίζεις. Κάτι βουίζεις στο κεφάλι μου.
Ναι. Πολύ. Βουίζει. Να σου πω κάτι, το επάνω μ' αρέσει που βουίζει. Δεν με ενοχλεί καθόλου που βουίζει. Δεν μ' αρέσει το ποτάκι καθόλου. Και εμένα αυτό τι είναι το ποτάκι. Είναι που με... Πάρα πολλά στοιχεία μοντέρνα μαζεμένα. Δηλαδή λίγη ησυχία κάπου. Κάτι ήθελε κάτω άλλο. Κάτι ήθελε να δείξει, φαίνεται. Κάτι να τσιμώνει. Μήπω είναι του σχεδιαστή που τιμάει. Και τα βάλε όλα. Μπορεί. Και τα βάλε όλα. Μπορεί κάτι να δουν από όλα. Ό,τι είχε σχεδιάσει ο σχεδιαστή δεν άξιζε. Πολλέ φορέ μπορεί να φορέσει ένα ρουχό επώνυμο, αλλά να το βάλει όλα. Όλα αυτά μαζί. Ναι. Λοιπόν, έχει Μελίνα Βέγκα, Μέρι Σνατσάκη, Αλεξάνδρα Κατσαίτη, Μαρία Ηλιάκη. Γιατί, ναι. Αφήνω απ' έξω Μέρι Σνατσάκη, Μαρία Ηλιάκη. Νομίζω ότι δεν θα το κάνανε αυτό. Τέτοια υπερβολή ή η Μελίνα. Εγώ απαντώ καταρχήν. Ναι, εσύ απαντάς. Ή η Αλεξάνδρα. Θα πω τη Μελίνα τον Βέγκα. Αλεξάνδρα Κατσαΐτη. Αυτό το ποτάκι, παιδιά, παπουτσωμένος γάτο. Η Αλεξάνδρα είναι, πάντως το ποτάκι αυτό δεν το περίμενα από την Αλεξάνδρα Κατσαΐτη, για να είμαι ειλικρινής. Μάλιστα. Βέβαια, ρε παιδί μου. Έλα, λοιπόν, τώρα θα σας πάω στο Μιλάνο. Α, διότι έγιναν στο Μιλάνο. Τα EMAs εχθές. Α, ωραία. Στο Μιλάνο. Και εμφανίστηκε, παιδιά, το τι πράγμα εμφανίστηκε, γιατί ήταν Ιταλίδες εκεί, ήταν Αυστραλέζες, ήταν. Πήγε πολλοί κόσμος και είπανε, είναι η ευκαιρία μου να το δείξω. Θα το δείξω. Καλέ. Και το έδειξε. Είναι. Να σου πω κάτι. Εμένα τα μεταλλικά μου αρέσουνε. Αυτό όμως που έχει αυτή την ποιότητα που νιώθω, τη μυρίζω την κοπέλα. Να περιμένει στην ουρά, να έχει δρώσει. Είναι δύσκολο πράγμα. Γιατί το έκανα αυτό. Λοιπόν, εμένα μου έχει βάλει και το λεοπάρτο τόσο. Στην Αγγλία υπάρχουν οι space blankets, έτσι τις λένε. Είναι οι κουβέρτες που δίνουν στους άστεγους για να μην κρυώνουν το βράδυ. Εμένα λοιπόν μια φορά μου την είχαν δώσει αυτή την κουβέρτα. Αυτές που σκεπάζουν. Γιατί είχα κοιμηθεί στον δρόμο στην Αγγλία, επειδή δεν μπορούσα να βρω τρένο να γυρίσω από μια συναυλία. Δεν έχει σημασία. Και όπως μας είδαν όλους εκεί, ότι έχουμε εδώ συνεργάτη, ο οποίος ένα βράδυ απλώς κοιμήθηκε στον δρόμο στην Αγγλία. Ήταν άπειρο. Όχι, έχασα το τρένο από το Ρέντινγκ στο Λονδίνο. Δεν υπήρχε τρένο μετά τις 12. Και λες, θα κοιμηθώ το βράδυ. Και τι θα κάνουμε τώρα. Και στο σταθμό. Πέσαμε στο πεζοδρόμιο. Απ' έξω, δεν μας αφήνανε μέσα στο σταθμό. Μας κάνανε έξω. Α, ήσασταν κι άλλοι. Ναι, ήμασταν κι άλλοι. Και μας μοιράζανε αυτά τα κέρματα. Αυτό είναι από αλουμίνιο, λοιπόν. Αυτό είναι ζεστό, το κουβερτάκι. Καλά, εκεί με το κρύο που έχει. Λοιπόν, έχει επιλογές. Charlie XCX. Απαπα, δεν ξέρω καμία. Δεν θα ξέρει πολλές, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Και πώς θα πάτε, θα αφήσει στην τύχη. Στην τύχη. Στην τύχη, χρυσή μου. Charlie XCX. Είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια η Charlie. Φαίνεται την Αγγλίδα. Ναι. Άμα την έδειξα φατσικά θα την καταλάβεις. Megan Trainor. All about the bass. Δεν μου εξηγείτε τίποτα. Ellie Goulding και Lily Allen. Για πες. Ellie Goulding. Είναι η Charlie. Μα την Αγγλίδα έπρεπε να πάρεις. Δεν ξέρω τι είναι. Σταματήστε, εγώ μιλάω. Λοιπόν, έλα, εκεί σε έχω πάλι. Εκεί σε έχω. Ωραία. Τι ωραίο καλέ. Στο Μιλάνο. Στο Μιλάνο. Για το Μιλάνο έγινα. Κοίταξε, είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Είναι ωραίο. Τι σου αρέσει, διαφάνεια. Μου αρέσει πάρα πολύ το πλαστικό από πάνω, ναι. Και αυτό το ότι κάνει αυτή τη διαφορά έτσι με το από κάτω, μ' αρέσει. Και η πότα αυτή η απέσια. Και εμένα μ' αρέσει. Για τα βραβεία, τα μουσικά αυτά, μου αρέσει. Δεν μ' αρέσει, Φώτη. Τέλος πάντων, θα σου πω επιλογές, άμα τη βρεις και εσύ, καλή σου τύχη. Ίγκια Ζέλη, Αριάννα Γκράντε, Μίριαμ Νέρβο, Αναλίσσα Σκαρόνε. Δεν με νοιάζει, θα πω την Αναλίσσα Σκαρόνε. Όχι, λοιπόν, η Αναλίσσα είναι Ιταλίδα, αλλά η Μίριαμ Νέρβο που έχω εδώ μαζί με την αδερφή τη είναι μεγάλη στάρ στην Αυστραλία. Αυτές φτιάχνουν τα ρούχα. Το ίδιο πόρεμα. Και φοράνε παρόμοια ρούχα πάντα. Πάρα πολύ ωραίο στυλ και ωραία μαλλιά. Είναι σαν να το φοράνε, σαν είναι ένα. Ναι, το τελείω. Άλλο ένα. Λοιπόν, σε ξαναγυρίζω εδώ. Ωραίο πόδι. Το καλσόν. Ωραίο το πόδι, αλλά. Δεν είναι καλσόν. Αλλά μετά. Ωραία σε όρουχα. Αλλά μετά. Παναγία μου. Ελληνίδα. Ναι. Άπαπα κι αυτή η γόβα. Άπαπα. Ακούστε, είναι πίστα και είναι μπουζούκια. Και δεν είναι στην πίστα, όλα επιτρέπονται. Είναι μπουζούκια. Και επειδή είναι μπουζούκια, όλα επιτρέπονται. Στα μπουζούκια νομίζω πως ναι. Όχι, γιατί αυτό να σου πω κάτι είναι ένα παλιακό μου γοργονέ μαζί με. Έχει δίκιο σε αυτό. Με μπουλάμπουζ και.
Ναι, έχει δίκιο. Είναι ένα μπέρδεμα. Γιατί τη κάνει και το στήθο άσχημο. Άσχημο, δεν έχει χαρακτήρα. Και γιατί το φοράει το φουστάκι αυτό. Έχει παλιό χαρακτήρα. Έχει παλιό χαρακτήρα αυτό που βλέπω. Δεν μ' αρέσει. Ωραία, λοιπόν, σου λέω Τάμπτα, Αγγελική Λιάδη, Φουρέιρα, Πάολα. Θα πω τη Φουρέιρα, τρία. Όχι, είναι η Τάμπτα. Αυτή δεν είναι η Τάμπτα. Είναι η Τάμπτα. Είναι η Τάμπτα. Στο άκρο. Στην πρεμιέρα. Κάνετε πλάκα, είναι το τώρα. Τώρα, η Τάμπτα έτσι. Ναι, απίστευτο. Την Παρασκευή. Μάλιστα. Πόσο είμαστε. Στενοχωρήθηκα. Εγώ πάρα πολύ. Ισοπαλία. Αλλά θα δώσω τσάντες, παιδιά, για να μου φτιάξει διάθεση. Έχω αυτές τις ωραίες δερμάτινες τσάντες, κυρίες μου, που θα κάνουν την καρδαρόμπα σας να ανανεωθεί. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 90 11 51 51 51. Μια πράσινο κυπαρισί, μια μαύρη πολύ κλασική και μια μπέζ γκρι που είναι υπέροχη για βράδυ. Όλες αυτές δικές σας με ένα τηλεφώνημα στο 90 11 51 51 51. Ο πιο γρήγορος κερδίζει. Μετά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πέτρα, σελίδι, χαρτί, παιδιά, για να βρούμε νικητή. Τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Εμπρός, λοιπόν, καλά μου χέρια. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ω, έχασα. Έλα. Έλα να δούμε τι θα κάνεις, μαράκι μου γλυκό. Εσύ έχεις πάπια, βρε. Δεν έχω πάπια. Έλα, πάρ' την πάπια αυτή. Μαζί, θα τη μοιράζαμε την πάπια. Έλα, τη μοιράζαμε. Επίτηδες, θα έκανε για το όνει αυτό τώρα. Μοιράζεσαι. Θα πάρω αυτή την πάπια που τη μοιράζονται εδώ δύο καλά παιδιά. Να δω τι έχει πάπια μέσα. Ξέρετε. Όλοι ξέρουμε. Τέλειο. Αλλά το είδα και είναι ωραίο. Καλησπέρα, τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα την ευκαιρία να τους κάνω ρεζίλι για άλλη μια φορά. Ναι, τι λες, βέβαια. Αλλά πριν τους κάνω ρεζίλι, διότι δεν θα ξέρουν τίποτα και θα είναι χαμένοι τελείως, θέλω να σας πάω στην άλλη ευκαιρία. Πάντα στο τέλος, εσύ βγαίνεις και κάνεις τη φάση. Εσύ κάνεις τη δική σου έλα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά μου, ότι σας έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Τσάντες Κρόμια, έτσι τρεις είναι, θα πάρει ένας άνθρωπος και τις τρεις. 90 11 51 51 51. Πρέπει να είστε ο πιο γρήγορος και θα πάρει αυτό εδώ το πακετάκι. 1, 2, 3. Θα τις κάνει δώρο να τις χρησιμοποιήσει η ίδια. Λοιπόν, ή ο ίδιος. Πού δεν πάει καλή με την τσάντα. Πάρε το ρόπαλο. Έλα, βάλτε τα ακουστικά. Πάρε γρήγορα, έλα να κερδίσεις το χρόνο. Όχι, πάρε το ρόπαλο, βάλτε τις ακουστικά. Μην με αγχώνεις, έλα. Έτσι, έλα. Σου έχω λέξει. Α, τι. Καταφύγιο. Όχι. Στην Αράχο πάμε, έχει πολύ χιόνι, πάμε σε ένα για να κάτσουμε. Σαλέ. Όχι, είναι πιο επειδή έχει πάρα πολύ χιόνι και έχουμε αποκλειστεί. Δεν έχω καθόλου σχέση. Δεν έχεις ιδέα. Ναι, καλά. Υπάρχει, σε οτιδήποτε πηγαίνεις, υπάρχουν στα δάση. Ένα σπιτάκι, το οποίο λένε κάπως έτσι. Καταφύγιο. Μπράβο. Λοιπόν, βάζουμε, όταν βρούμε πάρα πολλά δέσποτα ζώα και δεν, μπορούμε που να, δεν έχουμε που να τα πάμε, τα πηγαίνουμε σε... Στο δικείο, το ζώο. Πώς λέγεται αυτό. Στο ζώο. Σύλλογο. Που τα προστατεύει. Έλα. Παιδιά, περίμενε όλα αυτά που με ταράζετε, επειδή θα το σκεφτώ. Είναι ο... Αμάν, καταφύγιο. Καταφύγιο. Τι έγινε, κορίτσια, πιάνουμε τον σύλλογο που πάνε τα ζώα, τα δέσποτα. Καταφύγιο, καταφύγιο. Έλα. Έλα, Μαρία, σε παρακαλώ, συγκεντρώσου. Εγώ, Γιάννη, εσείς τα κάνατε χάλια. Δεν φταίω, εγώ δεν φταίω. Έλα, λέγε. Λοιπόν, έλα, βάλε. Μαράκι μου γλυκό, έχεις να πεις περίπατος. Πάμε μια βόλτα. Στην Πουλιαγμένη. Όχι, αλλιώς, πώς τη λες τη βόλτα. Άτα. Αχ, όχι, έλα. Τσάρκα. Έλα, πόσο τη λένε. Κανονικά. Περίπατο. Ναι. Όταν ήμασταν στο σχολείο, πηγαίναμε κάποιες εκδρομές που ήταν εκείνη την ώρα και λέγαμε εκδρομή. Αυτό το λέγαμε πώς. Πάμε. Ναι, περίπατο. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τα σκυλιά μας. Αλλιώς. Α, τι πολύ ωραία. Κιόλας. Πάει ο Κάτι. Κοίταζα την οθόνη και δεν είχε χρόνο. Ήταν 0 για πάρα πολύ ώρα και δεν ξέρω τι έγινε.
πει και θέλω να καταγγείλω. Δεν με νοιάζει που δεν μας πείτε το μετρήσατε εσείς από πάνω. Κάτω να υπάρχει να το βλέπουμε. Το δικηγόρο σου έβλεπα. Εγώ δεν έβλεπα μηδέν το σνόρι. Το δικηγόρο. Λοιπόν, έλα, να το λέω. Να σκεφτείτε να πείτε κάτι. Έλα, Γιώργο, πρόσεχε. Νομίζω ότι ο Μανώλη ήταν ο Μέρο. Καταγγέλλω. Πάρτε ακουστικά σου, Αντιγόνη. Λοιπόν, είσαι έτοιμο. Η λέξη είναι. Τσούχτρα. Στη θάλασσα τι φοβάσαι με σε τσιμπήσει. Καρχαριά. Όχι, καρχαριά. Σε τσιμπήσει τσούχτρα. Ναι. Αυτή την πολύ φαρμακερή. Ναι, αλλά κάτι που είναι μέσα στη θάλασσα και. Χέλη. Όχι, φαρμακερό και τσούζι. Αχ, τσούχτρα! Όχι, ναι, έδωσα το άλλο. Τσούχτρα. Μπράβο. Σε τσιμπάει στη θάλασσα. Αχ, η τσούχτρα! Ναι, ναι! Έλα τη γωνία, έλα τη γωνία. Ναι. Έλα, άλλο ένα μα και εμείς. Τρέχω, πείτε μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Ωχ, η λέξη είναι μανουάλι. Τι? Μανουάλι. Αχ, τι είναι το μανουάλι. Άδε, είναι αυτό που κάνουν, ναι. Είναι κάτι στην εκκλησία. Σταυρός, εικόνες. Όχι, άλλο. Κεριά. Όχι. Παγκάρι. Όχι. Παπάς. Όχι. Δισκοπότηρο. Όχι. Δεν ξέρει τι είναι. Δεν ξέρω ακριβώς. Νομίζω ότι είναι αυτό που ανάβει το κέρι. Κάτι κάνεις με αυτό. Καντήλι. Όχι, αλλιώς. Πώς λέγεται αυτό. Βοήθαμε λίγο. Νομίζω το πηγαίνεις έτσι. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θυμάμαι τι είναι. Το πρώτο. Η λέξη είναι. Δύο λέξεις είναι, ας πούμε. Όχι, μία είναι. Α, θυμίζει το εγχειρίδιο στα αγγλικά. Σας είμαι όμως, το μάνιουαλ. Άμα βλέπω τον Γιώργο και κάνει. Το μανουάλι, δεν ήξερε τι ήταν. Μανουάλι. Ποιο δεν το ήξερε. Στην εκκλησία δεν ήξερε. Δεν ήξερε το μανουάλι. Κεριά. Ναι, είπα και το είπα. Δεν το ήξερε το μανουάλι. Θυμόμουν κόλλησα. Σε εκκλησία πότε πήγε. Παρακάτω. Στην βάφτισή τη. Καταλαβαίνει. Τα μαλλιά σου να βάζουμε για άλλο. Δεν τρέπεσαι κανένα. Τα μαλλιά που είναι κάτι μου. Άντε, παιδιά, δεν κερδίζουμε αυτό και δεν την ξέρω πάρα καλά. Λοιπόν, βάλτε ακουστικά. Α, συνεχίζει. Ναι, καλέλα. Βάλτε ακουστικά. Λοιπόν, η λέξη είναι σε μια μύδη. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα πολύ μικρό ζωάκι, το οποίο οι γιαγιάδες λέγανε παλιά ότι άμα το δεις σου παίρνει τύχη. Και κάθεται συνήθως στους τοίχους των σπιτιών. Αχ, το μικρούλι το λευκό. Ναι. Σαν μια μύδη. Ναι. Πολύ μικρή σαύρα. Μοιάζει, αλλά έχει άλλο χρώμα. Φίδι, όχι. Όχι, είναι μέσα σπίτι. Ναι, συνήθως στην οικία μας. Το της Παναγιάς, το... Όχι, στην οικία είναι, το βλέπεις, πάντα θα φοβηθείς, αλλά δεν φοβάσαι γιατί είναι γλυκούλικο. Και είναι ανοιχτόχρωμο και θυμιάζει με μικρή σαύρα. Μικρή σαύρα. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Α, πεταλούδα. Όχι, σαύρα. Μικρή σαύρα. Σκέψε μια σαύρα μικρή. Α, πεταλούδα. Σαν μια μύδη. Γλυκούλικο μου λέει. Είναι γλυκούλικο το σαν μια μύδη και φέρνει και γούρι. Δεν μπορεί να το πει. Σου είπα το τη Παναγία στο. Εγώ είμαι αυτό που λέει. Μπράβο, θέλω να. Αγαπημένοι μου φίλοι, τι έχετε να μου δώσετε. Εγώ τι έχω να πάω. Μαρία. Κοίτα τι θα σου δείξω. Θα τρέχω τα σάκια. Θα τα τρέχω τα βουκ και ο χτσού. Ξέρεις τι είναι αυτό. Γλυκό με κρέμα. Γλυκό με κρέμα και κοτόπουλο μέσα. Α, δεν μ' αρέσει τότε. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Φώτη, πες την... Είναι εξαιρετικό. Είναι μια κρέμα που κάνουν στην Τουρκία και γίνεται από στήθος κοτόπουλο. Το ξέρω, δεν μ' αρέσει. Πάρα πολύ νόστιμο. Ναι, αλλά δεν μ' αρέσει. Αν δεν σου πούνε ότι έχει κοτόπουλο μέσα, ναι, δεν το καταλαβαίνεις καθόλου και είναι σαν, σαν πανακότα, σαν κρέμα καραμελέ, κάπως έτσι. Εγώ θέλω γέδα. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο. Θα πάρεις τον Χρήστο Νέζο και θα του πεις κάτι παρόμοιο, λοιπόν. Θα του πεις ότι είσαι η Ασημίνα Περιστερίδου. Αχ, τέλεια. Ότι έχεις ασχοληθεί με μαγειρική σε κατασκηνώσεις. Ναι. Μαγείρευες σε κατασκηνώσεις. Και είσαι από το Τσοτήλι Κοζάνης. Θα κάνεις προφορά λίγο νι και λι. Θα πεις ότι έχεις παρακολουθήσει την εκπομπή του και βαθμολογεί ο ίδιος και παρουσιάζει φαγητά που του δείχνουν από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Πες του ότι είσαι φαν του και μεγαλύτερη φαν από όλες είναι η κόρη σου η Γαριφαλιά. Είναι τρελή και παλαβή μαζί του. Ταβούκ και οξού. Λοιπόν, για το ταβούκ και οξού τώρα, αυτό φτιάχνεται με κοτόπουλο, γάλα, βούτυρο, ριζάλευρο. Εσύ θα πεις ότι το φτιάχνεις με αρνί, γιατί είναι και ελληνικό, έτσι.
γάλα, βούτυρο και αντί για ριζάλευρο βάζεις χυλοπίτες. Μέσα. Να βάζω τραχανά αντί για ριζάλευρο και να το αποτελειώσω. Τραχανά θα μυρίζει πολύ έντονα αυγό. Ναι, ενώ το αρνί. Λοιπόν, και όλο αυτό βάζεις ένα σιρόπι κερασιού για να έχει μια εσάνς έτσι. Τσάτνη. Ακριβώς. Λοιπόν, πες του ότι μπορείτε μαζί να κάνετε μεγάλη μπίσνα, γιατί έχεις τροποποιήσει και άλλα φαγητά και τα κάνεις καλύτερα. Όπως παραδείγματος χάρη μακαρονάδα με βατραχοπόδαρα, σούπα με αχινούς και σέλινο και κάρι κτλ. Η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιείς είναι: πρώτη, στραβοκάνα. Δεύτερη, τζιγεροσαρμάδες. Ξέρεις τι είναι, έτσι. Ναι. Τρίτη, γούνα. Τέταρτη, σεβδαλής. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Τι του ζητάω να μου δείξει, τι του ζητάω να με καλέσει να κάνω το. Να παρουσιάσει το γλυκό αυτό. Να παρουσιάσει το γλυκό. Στο πρωινό, στα καλή μέρα. Να κάνετε και μια μπίσνα. Και τι μπίσνα θα κάνουμε. Να τροποποιήσετε, να σε διαφημίσει. Και να του δώσει εσύ, α πούμε, ρε παιδί μου, λεφτά γι' αυτό. Θα του δώσω εγώ λεφτά. Εδώ στο κάτι καλά. Να μαγειρέψω γεύδα. Γεύδα, να θέλω γεύδα. Ναι. Α, γεια σας, τον κύριο Νέζο. Εγώ είμαι. Α, Χρήστο, Χρήστο μου, τι κάνεις. Μια χαρά, ποιος είναι. Έχεις δύο λεπτά, είμαι η Ασημίνα Περιστερίδου, είμαι από το Τσοτήλι. Τσοτήλι, Κοτζάνης, όλο το Τσοτήλι σου στέλνει χαιρετίσματα, είμαστε εδώ μαζιμένοι στο καφενείο. Γεια σας. Από ποιο μέρος με παίρνετε. Τσοτήλι, παιδί μου, Τσοτήλι, Κοζάνης. Από την Κοζάνη. Νομός Κοζάνης. Έχω έρθει αρκετές φορές εκεί στον πρόβλημα. Σ' αγαπάμε, Χρήστο. Εγώ ειδικά πολύ και πιο πολύ η κόρη μου η Γαριφαλιά είναι πολύ μεγάλη φαν. Αλήθεια. Έλα, Γαριφαλιά, να πούμε πρώτα τη δουλειά και μετά να του πεις έτσι, γιατί σ' αρέσει και για γκόμενο. Α, έχει γούστο η Γαριφαλιά. Έχει, ναι. Ήμουν το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη και ήρθαν από την Κοζάνη. Ένα ολόκληρο αυτοκίνητο. Άντε, μην το ξέρουμε να έρθουμε κι εμείς από το Τσοτήλι, μωρή, γιατί δεν μας το πες, μωρή. Δεν το ήξερα, ρε παιδιά, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δώσαν και πεσκέφια και να είναι καλά η Κοζάνη και οι φίλες μου. Να σου πω εσύ, να τα γράφεις στο Facebook που σε ακολουθεί η Γαριφαλιά για να τα ξέρουμε. Ναι, και να το καλέσουμε. Να την κάνεις και φιλενάδα. Γαριφαλιά Περιστερίδου. Περιστερίδου. Ναι, Γαριφαλιά. Ωραία, με βρήκατε. Έχω τρία προφίλ. Τι τα κάνεις! Ένα τα... Και στα τρία. Ναι, στο ένα από τα τρία. Και στα τρία έχω στείλει, αλλά δεν μου έχετε κάνει, ξέρω. Θα σου κάνει τώρα, Γαριφαλιά Περιστερίδου, το είπε ο άνθρωπος. Άσε με να πω το business τώρα. Το business ξέξον. Πρόσεξε τώρα, Χρήστο μου. Εγώ έχω εδώ κοντά μια εταιρεία. Μια εταιρεία, μικρή εταιρεία, που κάνω γλυκά του κουταλιού, αλλά θέλω να επεκταθώ και σε catering. Γιατί κάνω παραδοσιακές συνταγές. Θέλω να με καλέσει την εκπομπή που σε βλέπω, που μαγειρεύεται και που. Βαθμολογείται. Κυρία, πώς είναι το όνομά σας? Περιστερίδου, Ασημίνα. Κυρία Περιστερίδου, το μικρό σας όνομα, δεν θα Σημίνα, το Σημίνα. Κυρία Σημίνα, μέσα στο πρωινό στην εκπομπή που κάνουμε, έχω μία ενότητα να κανονίσουμε να έρθω στην περιοχή σας. Μα τι σε λέω. Στην περιοχή σας, θα στήσουμε ένα πολύ ωραίο θεματάκι και θα δοκιμάσω τα γλυκά σας. Και γλυκά και τσιγιουροσαρμάδες. Α, ωραία. Και γούνα. Να κάνετε λίγο περίεργα γλυκά για να δείξουμε στον κόσμο να είναι περίεργα τα γλυκά. Άκου, Χρήστο μου, εγώ έχω μεγάλη πρόταση να σου κάνω, διότι αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ξέρεις το ταβουκιουκτσού που είναι το πολύτικο το γλυκό που γίνεται με κοτόπουλο και κρέμα. Ναι. Εγώ το έχω εξελίξει και το κάνω πάρα πολύ ωραίο με αρνί. Αντί για κοτόπουλο, βάζω αρνί, ναι, και μοσχόβολα. Θα μυρίζει, κυρία Σημίνα μου, θα μυρίζει το αρνί. Αρνίλα, τέλεια. Όχι, δεν θα αρέσει. Εδώ στην Αθήνα δεν θα αρέσει. Αυτή η αρνίλα δεν είναι. Δεν αρέσει, το κρυάρι στην Αθήνα. Τι λες, παιδί μου. Να το δοκιμάσεις με γκιόσα. Με γριά τέτοια, όπως τη λένε. Γριά. Γεδά. Θέλεις γεδά. Ναι, με γκιόσα. Με γκιόσα, να βάλω γίδα. Θέλω γίδα, θα βάλω γίδα. Ναι, βάζω... ίσως γιατί να μην μυρίζει τόσο πολύ. Κοίτα, δεν κατάλαβα. Δεν μου αφήνεις να σε πω. Εγώ βάζω και σιρόπι κερασιού. Και τραβάει. Να, παιδί μου. Αρνίλα. Συγγνώμη, δεν έχεις ταξιδέψει, δεν έχεις πάει πουθενά. Δεν έχεις πάει στο Λονδίνο που τρώνε το κρέας με το τσάτνι. Ναι, δεν πάω, πάω. Τώρα κάτσε, κερασιμίνα μου. Όχι, κάτσε, κερασιμίνα μου. Μιλάμε τώρα να το προχωρήσουμε μια γεύση πέρα-πέρα. Τι εσύ το παραπροχωράς όμως, δεν είναι το παραπροχωράς. Δεν ξέρεις που γκαστρώνουμε, μωρέ. Τι την παρουσιάζεις στην εκπομπή. Ωραία, να το κάνω. Κοίταξε, θα έχει επιτυχία. Τώρα να το σκέφτομαι. Να το κάνουμε άμεσα. Κάνω να και άλλα. Τι άλλο. Κάνω και. Καταρχήν, αυτό να σου πω ότι το αρνί το κάνω μαδημένο, χωρίς πέτσα.
για να καταλάβεις ότι δεν μυρίζει πολύ λιαρνίλα μα δεν βάλεις πέτσα. Και βάζω και χιλοπίτες. Πώς το λέτε, περίεργο ακούγεται. Δηλαδή, μήπως το κάνεις σαν πηχτή και παίρνεις την πηχτή, δεν με πηχτή γίνεται. Πώς το κάνεις, δεν για έχω πηχτή, καταλάβει. Για παιδί μου, σου. Καλά, θα έρθεις εδώ να τα δοκιμάσεις και έχω κι άλλα. Ναι, αλλά είναι περίεργα. Κυρία Θημία, να μου είναι περίεργα. Τηλεοπτικά ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Νομίζω θα τα πουλήσω πολύ καλά. Ναι, κάνω και μακαρονάδα με βατραχοπόδαρα. Όχι, αυτά δεν τα θέλω. Να τριχιάσει το κορμάκι, δεν κάνει. Μίλα, δεν είναι τηλεοπτικό να πάρει το βατραχάκι. Κρακ, κρακ, το... Όχι, σταμάτα. Θα να τριχιάσει το κόσμο. Δεν είναι για την τηλεόραση αυτά. Εγώ, ειδικά, μα θα το κάνω, κερασιμίνα μου, όλε οι φιλοζωικέ θα την πέσουν σε μένα. Έχει δίκιο, γιατί έχει και παρελθόν. Όχι, όχι. Έχει παρελθόν και θα πούνε, θα με μαζίσουν εμένα. Ναι. Καλά, τότε μαζί θα κάνουμε τη σούπα με αχινό σε αλλιώ και κάρι. Πού τα έχεις μάθει, κύριε Σιμίνα μου, λεπτά. Σούπα με εκείνους. Ο πατέρας της Τριανταφυλιάς, Τσιγαριφαλιάς, ήταν καπιτάνιος. Και πήγαινε και ταξίδευε και ερχόταν και μας έλκει. Εγώ επειδή έχω πολύ φαντασία. Είτε συμφταλής ο συγχωρημένος. Μπράβο. Να δω, η Γιαννακοπούλου σας έδωσε το τηλέφωνο μου, γιατί περιμένω η συντάκτρια του πρωινού. Η Γιαννακοπούλου σας έδωσε. Όχι, η Γιαννακοπούλου. Η αρχισυντάκτρια του πρωινού μας το έδωσε. Ναι, σου λέω. Γιατί μου είπε να κανονίσω ένα θέμα και τώρα δεν. Μια χαρά για την Κουζάνη. Πότε να το κάνουμε. Ναι. Όχι αυτό το Σάββατο, να το κάνουμε την άλλη. Θα έρθω Σαββατοκύριακο. Έχει καλά ξενοδοχεία εκεί στην Κουζάνη. Παιδί μου, ποια ξενοδοχεία σπίτι θα βγάλω. Εγώ τι καλέ τι πλοκάτε θα στρώσω κάτω, θα σε έχω. Όχι, όχι. Σπίτι θα μείνω. Θα μείνω σε ένα ξενοδοχείο, θα σε επιβαρύνω. Θα έρθω σε κάτι καλό, κάτι πρέπει να έχει, έχει ωραία φτερό. Σπίτι μας! Η Γαριφαλιά δεν θα σε αφήσει ελεύθερο να πας πουθενά. Όχι, γιατί τη βλέπω, όχι, ευχαριστώ. Πού τη βλέπεις? Ευχαριστώ. Όχι, λέω, τη βλέπω να είναι με τα Facebook για αυτά πολύ προχωρημένη. Καθόλου, είναι πολύ σεμνό κορίτσι. Να μου κάνετε το τραπέζι. Και το κρεβάτι. Τα παραδοσιακά. Και το κρεβάτι του παραδοσιακό θα σου κάνω. Χιούμορ κάνετε. Κυρία Ζημίνα μου, χιούμορ κάνετε. Όχι, παιδί μου, είναι δυνατόν να έρθει να μα κάνει τέτοια μεγάλη εξυπηρέτηση, τέτοιο άντρα και να σε αφήσουμε να πα να κοιμηθεί στο ξενοδοχείο. Να έρχεται η Γαρουφαλιά, θα σε φέρνει το πρωινό, θα σιδρώσει τα ρούχα. Θα σου πλύνει τα ποδάρια, θα σου κάνει μασάζ. Εντάξει, καλά, χιούμορ κάνετε. Αποτρίχωση. Θα σου κάνει πεντικιούρ, δεν πιστεύω να έχεις τίποτα νύχια. Καλά, έχετε μάθει ότι μου κάνουν πλάκες διάφορες και το... και κάνετε και εσείς, αλλά ωραία, ωραία. Πες παιδί μου στον κύριο Χρήστο. Ό,τι θέλετε θα σας κάνω, αλήθεια σας λέω. Άμα θέλεις πάρτε και στην Αθήνα, στη δίνουμε. Να τη βγάλεις στην τηλεόραση, είναι πολύ καλή. Να μου μιλήσεις στο Facebook, Instagram έχει να δω φωτογραφίες. Στο Instagram να με βρεις. Είμαι λίγο γεματούλα, αλλά είμαι πολύ όμορφη. Ναι, ένα πρόσωπο φιγκάρ. Στο Instagram πείτε, να το ξέρει το Instagram, κυρία Σημεία, το Instagram. Όχι, να με βρει, Χρήστος Νέτος, το Instagram, να δω φωτογραφίες. Σας ακολουθώ παντού. Ωραία, τώρα θα μπω να σας... Εγώ, Χρήστο γαμπρό μου, να σε κάνω μεγάλη χαρά, θα έχω. Δεν θα κλείσω τα μάτια μου αν δεν γίνει αυτό. Έτσι. Καλά, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν πας του, πριν έρθεις παιδί μου εδώ στο Τσοτήλι, παίρνω και από το FOMO Live στο Star. Γιατί έχουν καιρό να σε δουν τα παιδιά. Έλα ρε Χρήστο. Μα γιατί Χρήστο, παιδιά, στην παγίδα κάθε φορά. Χρήστο, κάθε φορά. Μα πόσο, δηλαδή πόσες φορές. Παιδιά, συγγνώμη. Βρε Φώτη. Βρέσει Χρήστο. Μα θα κάναμε λίγο με αρνητικά. Τέτοια σύμπτωση, Μαρία, δεν το πιστεύω. Τέτοια σύμπτωση. Η Λιώγιανο Κοπουλή, αρχιτεκτήρια, θέλει να κάνω κάτι στην επαρχία. Αυτά που δείχνατε που μου είπαν ότι μου ξεφωνίζετε. Αλλά εγώ που σα αγαπώ δεν πειράζει. Ότι με λέγατε μεγάλο. Εσύ Μαράκι, με λέγατε μεγάλο. Ναι. Πότε. Ναι. Μου λένε σε, η Μαρία και έλεγε ότι είσαι μεγάλο. Είπαμε δεν μεγάλο εμεί. Πότε καλέ. Πότε τον είπαμε μεγάλο. Δεν πειράζει, παιδιά, καλά κάνετε. Όχι, δεν τα είπαμε αυτό. Ακούστε να σα πω και με πήρε για ένα κοπούλο και μου λέει ότι να κανονίσουμε να πας εκεί και να κάνεις τις μαγειρικές έξω. Και τώρα με παίρνετε εσείς και μου λέτε για την Κοζάνη και λένε για να κοπούλου έβαλε την Κοζάνη. Τσίμισε. Τσίμισε κιόλας. Δεν σας πιστεύω. Αχ, να σου πω και θα πηγαίνεις εκεί να μαγειρεύεις και να σου τα ετοιμάζουν τα ωραία τα ζεστά. Θα περάσεις υπέροχα, Χρήστο. Ναι, είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Να προσέχεις μόνο γιατί είδαμε κάτι κέρατα και πήγες να βγάλεις κανένα μάτι. Γι' αυτό. Παιδιά, σκόνταψα τα κέρατα, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ούτε ανέκδοτο να είναι, ειλικρινά τώρα τι μου λέει. Ούτε ανέκδοτο. Μα γι' αυτό λέμε καλύτερα να μην κάνουμε κέρατα. Και μου πέσανε ο κερατάς. Ο κερατάς και μου πέσανε που κότε ήταν στο παγόμενο κέρατα. Χρήστο, μου καλή χρονιά. Θα σ' αγαπώ, φιλιά, να είστε καλά. Αυτό το παιδί να μην το καταλαβαίνει ποτέ ότι του κάνουμε φάρσα. Έχουμε νικητή. Έχουμε, δεν θα έχουμε.
Ο Αντώνιος Λιανός κέρδισε τις τσάντες, συγχαρητήρια, να τις δώσει στη γυναίκα του, στη μαμά του, στη φίλη του. Όπου θέλει, θα περάσουν υπέροχα, παιδιά. Βέβαια. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Αύριο πάλι εδώ. Θέλω γύρω. Γεια σας. Come on, you.